Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. Τραγικό λάθος 1-3. Λόρες τα κουνάκι, τέταρτε το Κένεντι. Η πάσα του για τον Πανόπουλο, το 1-4. Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Νόπερ θέλει να φύγει, παίρνει την μπάλα μέσα από τα πόδια ο Μάρκος και ψάχνει. Εκεί που βγαίνει κανονικά ο Γεργιάδης είναι στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάουκ να σάρει γκολ. 0-1. Άρης ΠΑΟΚ 0-1. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Ο ΠΑΟΚ βάζει την πρώτη πυραμίδα για να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Χωριστούς. 3-0 για τον Καμπανιακό. Στα μάτια σου που κλαίνε. 4-0 ο Άρης. Άγγελος αριστερά στο τέταρτο γκολ. Για άλλη μια φορά η άμυνα του ΠΑΟΚ συνελήφθη κοιμόμενη. Στα μάτια σου που κλαίνε. Κυπελούχος Ελλάδος 2003 ο ΠΑΟΚ. Και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούν.
Μαρινάκης του τρίου πόντων είναι εύστοχο και ο Άρης στην εκπνοή του αγώνα θα πάρει το παιχνίδι. Δεν με σβήνει κανένας. 3, 2, 1, νικητής λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 81-78. Σπάει το τρομερό αίτητο σερί του Άρη όταν ο Άρης είχε χάσει για τελευταία φορά στη Νέα Σμύρνη. Πανιονά, πανιονά, πανιονάρα μου γλυκιά. Ύστερα από 80 συνεχόμενες νίκες. 80. Κι αν με άλλους μιλάς. Τι τραβάμε εμείς καθημερινά? Το έχεις σκεφτεί κάποιος αυτό? Κι ώρες ώρες γελάς. Κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Έγινε το λάθος από το Χατσερίδη. Γιουνές τρώνει την μπάλα, θα γίνει το σούτ για το 1-1 από τον Δίας. Γκολ δώρο του Χατσερίδη στον Άρη. Απίστευτο γκολ από το τραγικό λάθος του Μιχόπουλου. Είμαι και αρχή και φινάλε και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό. Νεκροκεφαλές και εγκρακάσεις, έτσι είναι. Με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Για να καταλάβουμε τι χάναμε τόσο καιρό. Ξηρίσω, γιατί έχει ασπίσει το μουσί σου. Έχει ασπίσει αφού έγινα 42, ρε Κωνσταντίνο. Δεν είναι 25. Αυτά 25 τα με γνώρισες, 24. Τα προσέχεις και τα φρύδια ασπίσανε. Τα φρύδια όχι. Λίγο αρχίζουν να κυκλάει. Σαλιά μάλια τώρα άρχισες τα φρύδια. Λοιπόν, το άκουσες το έπος? Το άκουσα. Επικό τετράλεπτο αφιέρωμα του Καζαμπάκα. Μεγάλο το αφιέρωμα του Καζαμπάκα είναι επικό. Το μάτς δεν θα είναι επικό. Γιατί να μην είναι? Κολοπέχνιδο. Μετά από 4,5 χρόνια το ξαναέχουμε αυτό το μάτς. Ναι. Και κάναμε μια διαδρομή με όλα τα καλά, τα στραβά, τα ανάποδα, τις μεγάλες κουτουλιές, μεγάλες νίκες. Αφιέρωμα έπος για ένα μάτς το οποίο εδώ και δύο εβδομάδες το περιμένουμε. Ένα μάτς το οποίο το λέμε, αλλά μπάλα δεν θα δούμε. Κάτσε, γιατί το προκαταβάλεις, ρε αγόρι. Δεν θα δούμε μπάλα. Δεν θα δούμε μπάλα. Κάτσε, να δούμε έπος, επικό μας. Ακόμα και μπάλα να μην δούμε. Over 30 φάουλ στο παιχνίδι. Ακόμα και μπάλα να μην δούμε. Θα δούμε παιχνίδι με ένταση, με πάθος, με ωραία. Να το κάνω, ρε μπάλα, θα δω, ρε μπάλα. Όχι, σαν τέρμπι δύσκολα δεις μπάλα. Θα δω μπάλα. Άμα δεν δω μπάλα, τι. Ναι, αλλά ρε φίλε, σε ποιο μάτς ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, παίχτηκε μεγάλη μπάλα? Ένα ερώτημα. Ωραίο ερώτημα αυτό. Σε ποιο μάτς ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, παίχτηκε μεγάλη μπάλα? Ναι, γιατί εμείς θα ξεφυλίσουμε λίγο σήμερα. Θα δούμε τι έγινε στο Βικελίδης από το 2000 και μετά. Έτσι, να πάμε. Το 2000 και μετά. Εδώ μιλάμε αιώνες, θα πούμε. Τι αιώνες, πού να θυμάται ο άλλος, ρε φίλε, το 50 τώρα. Από τους στάβους. Μπορεί να ζει κανένα 85 χρονών να ακούει η εκπομπή. Θα τον αποκλείσουμε από τον? Όχι, δεν όχι. Αποκλείουμε προς Θεού. Έτσι τους αγαπάμε. Τους αποθεώνουμε αυτούς. Ένα αυτό. Έτσι. Πότε είδατε μπάλα? Πάω Κάρης και Άρης πάω. Εσύ θυμάσαι κανένα μάτς? Κάνα μάτς. Πού να θυμάσαι? Μπάλα εννοώ, μπαλάρα. Ναι, ήταν καλά πεις, τα μάτς. Τι μπάλα είδα, ρε φίλε? Το 4-5 ήταν καλά μάτς. Στο πάω Κάρης και στο Άρης πάω που είχα λήξει 2-2 και 1-3. Ήταν εννοώ μάτς με. Τι 1-3, ρε φίλε? Όλα στο 30-0-3. Τι μάτς ήταν εκείνο? Έφαγε ο άλλος γκολ, πήγε η μπάλα πλάι out. Ναι. Την έβαλε μέσα στα δίκτυα. Και παίζει ο πεθαμένος. Το Άρης πάω το 3-2 το 2009-10 στα playoff. Δεν σου άρεσε? Playoff. Ναι. Με Χαβίτο, με Κάμπορα, με τον Παπάζγλου να μειώνει, με τον Τσιρίλο. Παπάζγλου, τι Τσιρίλο, ρε, σε πλέον. Πες ένα, ρε Κωνσταντίνε, βάζε ένα θέμα. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς που ανοίξαν τα κεφάλια εκεί πέρα στη. Α, τέτοια θέση. Ξύλο, να πούμε. Α, και 3-2 το μάτς. Ποιο? Πάω Κάρης 3-2 στην Τούμπα. Με 7.000 αρκιανούς, με επεισόδια, με κοτρώνες, με φασαρία, με ανοιγμένα κεφάλια. Α, τέτοια θέση εσύ δηλαδή. Όχι, και μπάλα είδα. Α, είδες και μπάλα, και ξύλο είδα. Είδες και ξύλο. Άρα, άμα άρα δες ξύλο, γέμισε. MMA έχει, άμα δεν θα. Τι όχι. Άλλο άθλημα, μην τα μπερδεύουμε. Εγώ θα θυμάμαι αυτό το 3-2.
Ήταν ένα μεγάλο μάτς στην Τούμπα. Δηλαδή αυτό ναι. σου έχει μείνει σε Παοκάρης. Θυμάμαι... Εδώ όμως έχουμε Άρης Πάοκ. Σε Βικελίδη θέλω να μου πεις τι σου έχει μείνει. Άσο Παοκάρης. Στην Τούμπα, να σου πω κάτι. Στην Τούμπα παραδόξω έχουν γίνει καλύτερα μάτς. Που, γιατί έγινε καλύτερα μάτς. Γιατί τα λένε, άμα θες για σκορ, άμα δεις έχουν ανοίξει. Αυτά σκορ. Μπορεί να μας αλήξει. 0-0 και να σ' αρέσει. Μα, ναι, 0-0 και να είναι ματσάρα. Και να δεις ένα μάτς που είναι 3-2 και να είναι χλιαρό το μάτς. Και να πούν κάτι γκολ πεθαμένα, κάτι ναι, χωρίς ένταση, χωρίς αυτό, χωρίς ταχύτητα να έχει. Δεν έχει ένταση, ταχύτητα, μακαρίσματα. Άρης Πάοκ μάτς θέλω να μου πεις, γιατί το παιχνίδι είναι Άρης Πάοκ, να μην μπερδευόμαστε. Και εγώ έχω βρεθεί σαν ball boy. Ball boy. Συστημένο μάτς Παοκάρης. Άντε πάλι. Κάτσε να στα πω τα έργα. Δηλαδή ή ξύλο, ή στημένο, ή μανούρα. Η σούτια, αυτά εγώ βρέθηκα είναι. Σε Άρης Πάοκ σε πάγκο ομάδος. Σε ποιο πάγκο είσαι? Του Άρη. Α, και, Κωνσταντίνε, και, Κωνσταντίνε και μου. Και ball boy σε αγώνα Πάοκ Άρης που ήταν φτιαχτό. Χ. Τις έδινες τις μπάλες γρήγορα? Αφού ήταν χ. Τις μπάλες ήταν... εσύ τις έδινες ή ήσουν και στο κόλπο, αυτό πάντα, θα να πω. Πάντα δεξιά στο... Είχα ένα ναι. συμμαθητή, ναι, ναι. ο οποίος ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι, σωναδί, ball boy. Στα τσικό του Πάο. Ναι, α, όχι ball boy. Λεωνίδας Πρίντζης λεγόταν. Πρίντζης. Ναι. Από τους αμπελόκηπους. Ναι, ναι, ναι. Ένα αδύνατο παιδί, μπορούσε να περάσει 12 άτομα με την μπάλα. Τρελός κανονικός. Ας έκανε σκία, μα έκανε σκία. Τρελός κανονικός. Ήταν η μαμά του, συγγέννησε τον Παντελάκη. Και ανέβαινε τα σκαλοπάτια για να γίνει νέος Πέλκας. Νέος Πέλκας, ναι. Και μόλις φάγανε τον Παντελάκη από τον Πάοκ. Του κάναν πόλεμο και τον φάγανε. Και την ψώνησε και τώρα είναι, τα έχει ρίξει στη θρησκεία και τέτοια να πούμε. Μιλάμε για μπαλαδόρο. Και δεν έπαιξε ποτέ μπάλα το παιδί. Σταμάτησε 18 χρονών. Μιλάμε τώρα, όποιοι ακούνε και του έχω γυρίσει πίσω ναι, αιώνες να πούμε. Επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ καλός ψυχολόγος, δεν θα έκανε καριέρα. Να σου πω γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί άνθρωπος ο οποίος στο πρώτο προβληματάκι του πρόβλημα τα βάζει κάτω και τα παρατάει. Δεν ήταν πρόβλημα, ρε. Γιατί επειδή δεν έπαιξε, πάνω να παίξει τον Άρη να τον φέρει, το γυρίσει ανάποδα. Εντάξει, μου λένε, δεν με ήρθε, πάω στον Άρη να σε σκίσω. Ξέρεις κάποιον ο οποίος θα έπαιζε μεγάλη μπάλα, ήταν τρομερός ποδοσφαιριστής και δεν έπαιξε μπάλα καθόλου. Ο ξάδερφος του Χριστίδη του τερματοφύλακα, ο Ορέστης. Όσοι ακούνε. Στις Αλάνες, ο Σεραφίνο των Γηπέδων. Σεραφίνο? Ο Σεραφίνο των Γηπέδων. Ναι. Τώρα είναι 68-70 χρόνια, σταμάτησε να παίζει. Μπορεί να μας ακούσει. Ναι, ναι. Μέχρι πριν 3-4 χρόνια έπαιζε. Στα 5x5, σε αυτά εδώ πέρα κτλ. Καλά, 5x5 πήγα, έπαιξε κι εγώ. Τον πήγανε στον ΠΑΟΚ το 72, τον βάλανε σε μια προπόνηση να παίξει και λέει το σαν ο Έλα σε τριπλάρο και σένα. Τρελός. 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 Καλημέρες. Αυτός ο Πρίντζης ο Λεωνίδας. Πρίντζης. Δεν έπαιξε όμως. Είναι στη θρησκεία τώρα αυτός. Πάει. Γεια σας. Τον χάσαμε. Τι με συμπαθούσε. Εσένα. Γι' αυτό τώρα ναι. Σε συμπαθούσε ο Πρίντζης. Το κατάλαβα. Τερματάς και τα λοιπά. Ναι, ναι. Με έπαιρνε. Ήταν αρχηγός και με έπαιρνε. Εμένα μας τα βγάζει. Με έπαιρνε στα ball boy. Εσένα. Ναι, έλα μαζί μου, λέει, θα πούμε μαζί. Γι' αυτό μου περνούσε 12. Άμα δεν σε έπαιρνε, ούτε ένα δεν θα περνούσε. Ρε, παίρναγε το σπάτε σου, λέω τώρα. Τότε εκεί Πέλκας και Μέλκας. Δεν είχε ισχυρή προσωπικότητα τότε. Δεν ξέρω τι προσωπικότητα. Για να κάνει καριέρα. Φρέιτα του Παντελάκη ανυψιό. Ε, τι άκανε. Άμα δεν ήταν, όταν το φάγατε το Παντελάκη, επειδή ήταν δεξιό. Τι το φάγαμε, εγώ ούτε καν αγέννητο ήμουν που το φάγαμε. Το 84. Τι, 5 χρόνια, 6 δεν ήξερα τι έχω στο παντελόν μου. Εγώ έφαγα το Παντελάκη. Με βάλε μέσα και μένα. Για πολιτικού λόγου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για να πάρει το Πασόκ τον Πάο και να τον φέρει τον Εύερ. Αρχίσαμε. Καλά, Μπούρτο Σαβίδη. Γιατί γύρισε τη βιόλα να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μαντάτα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δεν θες να μάθει ποιο στημένο μάτς ήμουν από μπολμπόι. Άντε πες, αφαγώθηκες πριν έρθω στο κτίριο. Λέω τι να μιλήσουμε για παίχτες κλειδιά. 80-81. Το στημένο θέλω να πω. ΠΑΟΚ Άρης 1-1. ΠΑΟΚ Άρης ποτέ. 80-81. Προηγήθηκε ο Άρης με το Ζήνθρο στο 79. Για να θέλει πως και στο 81 ισοφάρισε ο Σίγκας. Δεν πήδηξε κανένα κεφαλιά. Εδώ, επειδή τα έχω σήμερα μπροστά μου, στο 76 ο Ζήδος, στο 78 ο Ζήνθρο. Εντάξει, ήσουν ακριβώς εκεί. Δεν έχει τίποτα μπροστά σου. 76 Ζήνθρο, 78 Σίγκας. Με κεφαλιά. Εσύ έδωσε τις μπάλες γι' αυτό. Ήταν στημένο, λες. Μου λέγανε μετά στημένο, λες. Στο 0-1, γρήγορα την μπάλα, μικρή, γρήγορα την μπάλα. Γρήγορα. Γίνει 1-1, την έδωσες. Γρήγορο ball boy. Γρήγορο ball boy. Γενικώ εσύ τη γρήγορα. Μόνο ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει. Λέγε, ενώ σε γρήγορο, ρε φίλε, ναι. Είσαι σπιταριστό. Σε τούρκο, ναι, 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 ναι. Γιατί κυκλοφορεί με το Κόρδοβα, ρε φίλε. Θα σου πω γιατί κυκλοφορεί. Γιατί κυκλοφορεί, θε ένα γρήγορο, δεν είναι, ρε. Θα ρωτήσει τον Πόκο Λόκο. Ο Πόκο Λόκο είναι. Το κλειδί. Ναι, το πηγαίνω καμιά φορά από εδώ. Μα αφού διψάζει αγρηγοράδα, εγώ το βλέπω, γκάζι θε. Είσαι. Ναι. Το Κόρδοβα το πήρα γιατί τα καρούσια τη κόρη μου να χωράσει ένα μεγάλο πολύ μπαγκάζι. Ναι, εντάξει, πάλι. Μόνο για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά πάλι μπορεί να βρει μερικά άτια παραπάνω να έβαλε. Δεν είμαι αυτό που επενδύει σε αυτοκίνητα. Πάλι μπορούσε να βρει ένα Κόρδοβα με πιο πολλά άλογα. Θα το κάνω στα γεράματα. Θα το κάνω στα γεράματα. Που δεν θα έχεις άλλα πράγματα σε αποσχολούν. Θα βγάλω πράγματα από το κεφάλι μου και θα το κάνω στα γεράματα. Επίσης είμαι πολύ
συνετός, όχι αργός οδηγός, προσεκτικός. Προσεκτικός οδηγός. Πολύ προσεκτικός. Και λες ότι αν έχω τον καζάκι μπορεί να γίνω λίγο απρόσεκτος. Γιατί είσαι επιρρεπής στην ταχύτητα. Επειδή είμαι νευρικός, ναι. πάρα πολύ νευρικός, θα είχα δημιουργήσει ατυχήματα. Ναι. Οπότε, και μαζί με ατυχήματα και φασαρίες και μάπες και σούτια και ξύλο και τέτοια. Ναι. Καλά κάνεις και έχεις το κόρδο αγόρι μου, το παίρνω πίσω. Μην με κορνάρετε, πάω αργά. I am slow. You are slow. Όλα αργά τα κάνεις, Κωνσταντίνε μου. You are slow. Όχι. Το μόνο πρέπει να κάνεις αργά το σεξ. Το δείγμα και το πείδημα. Το σεξ, ναι. Ναι. Καλά, τα άλλα όλα. Και το φαΐ πρέπει να κάνεις αργά. Και το φαΐ πρέπει να κάνεις. Το φαΐ, άσχετα, εμείς καταπίνουμε κοτρόνια. Για το δείγμα δεν πρέπει να πας αργά. Πρέπει να πας κανονικά. Και το αργά είναι το ίδιο επικίνδυνο με το γρήγορο. Για μέσα στην πόλη σου μιλάω. Μέσα στην πόλη, ναι. Δηλαδή, περνάς από ένα σταυροδρόμι. Ναι. Πολλές φορές έχω μαλώσει κατεβαίνοντας, ας πούμε, την. Πώς τη λένε. Κλεάβους, από το Τενεκεδένιο προς τα κάτω. Ναι, και το στενάκι, εντάξει. Έχει δύο σταυροδρόμια, ο οποίο ο δεξιά έχει προτεραιότητα. Πάντα. Ναι. Δεν έχει stop. Και πας σιγά γιατί ο άλλος. Σταματάω και ελέγχω. Καλά κάνεις. Μπίπ ο άλλος από πίσω. Ναι, αλλά ξέρεις τον δρόμο, ο άλλος μπορεί να μην το ξέρει. Σταματάω. Ναι. Κατεβαίνω κάτω. Καλησπέρα σας. Να σας ενημερώσω ότι η δεξιά έχει προτεραιότητα. Αφού έχει stop. Κατεβείτε, λέω έχει stop. Δεν έχει. Άρα λέω είσαι αρχιποβαλκάνιος. Δεν είσαι Ευρωπαίος, του λέω. Λοιπόν, δεν ξανακορνάρεις από πίσω μπίπ, λέω γιατί με εκνευρίζεις. Σωστός. Μπράβο Κωνσταντίνε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Εσύ τροχονόμος έπρεπε να γίνεις. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Τροχονόμος έπρεπε να γίνεις. Τον εξηγώ τον άνθρωπο. Ναι, ούτε το βρίζω, ούτε μάλλον. Ο βλάκας ο γαμπρός μου όμως. Τι έπαθε τώρα, άντε πες αυτή, βάλε λίγο ιστορία, βάλε γιατί. Άντε, βάλε λίγο ιστορία. Ο βλάκας ο γαμπρός που δεν μάλωσε ποτέ στη ζωή του. Ναι, ναι. Έχει την μπάλα μου στο αυτοκίνητο. Πρεβάλεσαι, λέω, ξέρω την ιστορία. Πηγαίνει στο νοσοκομείο. Θα πέσει η σούτη στο τέλος. Κάτσε λίγο να τον τίσουμε. Πηγαίνει στο νοσοκομείο. Πάει στο νοσοκομείο. Είχε κάτι αδερφή μου. Ναι. Στον δρόμο βρίζει ένα τύπο. Βρίζει. Τον βρίζει. Του λέει, γιατί τον βρίζει. Πάμε, τσάμα, ούρα, ούρα. Σεραϊκά τον έβριζε. Ναι. Γαμώ το πελάβρα, βέβαια. Ο Βάζελος. Ο Βάζελος. Ο Βάζελος. Ναι. Δεν έχει μαλώσει ποτέ. Ο οποίος δεν φορά... είναι και πολύ αλάνη, ας πούμε. Μια, αλάνη. Χαρά... μια φορά που έγινε φασαρία στην επανομή μεταξύ του πατέρα μου εμού και μιας άλλης παρέας, βρίσκεται πίσω από τις βάρκες. Αυτός λοιπόν. Αυτός ο κύριος. Αυτός τι έκανε λοιπόν, τώρα. Ναι. Βρίζει ένα τύπο. Βρίζει. Το ρίχνει πράγμα. Ναι. Ο τύπος, να πούμε, την ψωνίζει και κλείνει τον δρόμο. Σταματάει όλη η κυκλοφορία. Και κατεβαίνει από μέσα ένα βουνό. Λέει μάνα μου, σαν δυο χρυσαυγίτες μαζί, λέει. Ο γαμπρός σου. Του λέει, κάτσε λακαμά πίσω, κλειδό σου, λέει, θα τον ηρεμήσω εγώ. Να βγει η κυρία, έξω να τον ηρεμήσω. Βγαίνει τώρα μια γυναίκα 75 χρονών, του λέει, βρε πουλάκι μου, λέει, σε παρακαλώ, σε νοσοκομείο πάμε. Γαμπρός μου, είναι ζευζέκης, λέει. Είναι ζευζέκης, λέει. Μην του δίνει σημασία, πουλάκι μου, λέει. Χαλαρώνει ο τύπος ο Δήμετρος. Ο Δήμετρος λέει εντάξει κυρία, κυρία λέει, ναι. Να πέσε το να μην βρίζει λέει. Και τι κάνει ο γαμπρός ο θα βρεθεί προεκπλήσιο και τα λοιπά. Ευχαριστώ αγοράκι μου, του λέει βρε πουλάκι μου, λέει, δεν είναι τώρα για τέτοια πράγματα. Του λέει η γυναίκα, ναι. Ο μαλάκας. Μύρε 28 και 27. Περίμενε. Σε παρακαλώ δηλαδή. Παίρνει θάρρος. Έλα εντάξει πρωίνε. Εντάξει. Παίρνει θάρρος. Που ηρέμησε η κατάσταση. Ναι. Έχετε σάκαρα να πούμε. Και αρχίζει να κουνιέται σαν καρτούν μέσα από τα μάξι. Ακόμα μελαγιασμένος. Τον έπιες δεν γλίτωσε. Έχεις δει Μικη Μάους να τον πιάνει με το ένα χέρι να τον σηκώνει. Το αστείο και ήταν. Ναι. Του λέει μάλλον τώρα ρίξου της λέει. Α, της έφαγε. Ναι. Με τη βούλα. Τώρα τη βίρτωνα. Τώρα που είναι ο γαμπρός. Τώρα που είναι. Μελανιασμένος. Καλημέρα. Ρε σε ρε. Σε ρέος. Γλίτωσες από το θεριό. Τι κατεβαίνεις να πεις τι. Το άλλο είναι. Και ο άλλος δεν ήταν δικάς αλυταράς. Νορμάλ κυρίως, απλά ήταν θηρίο, ναι. Σου λέει τι με βρεις ρε φίλε, τι έκανα ρε με βρεις. Εγώ λέω παιδιά, εδώ έχει προτεραιότητα αυτός. Εντάξει, θα κάνουμε και μάθημα. Πέφτει το γέλιο και φεύγουμε. Σωστός. Αυτό ήταν, θα το βρεις, να το κάνεις τη μάνα του αυτό. Τι φταίει η μάνα του. Είναι κακό πράγμα αν δεν ξέρεις και ποιος είσαι και ποιον έχεις απέναντί σου. Και δεν το καταλαβαίνεις και στην πορεία. Έτσι δεν είναι. Εγώ τις προάλλες είχα τρακάρει. Ναι. Και σταμάτησα, έφταιγε το άλλο το παλικάρι. Αχ τι έπαθα, αχ τι έπαθα. Ένας 23 χρονών, ένας παιδαράς στο βόλεϊ του, όχι στο handball του Άρη. Τι έπαθες ρε φίλε, του λέω. Αχ τι έπαθα και τράκαρα και τι έπαθα. Λέω ρε φίλε, κάτσε η ζωή έχει με αναποδιές. Έχει πράγματα, έχει ιστορίες, έχει παράδοση. Τώρα πάω στο λαμαρινά, στο νέο, θα στο φτιάξει τελείω. Εντάξει, λεφτά είναι. Ναι. Μη σε στείλω και στον ψυχολόγο που τράκαρε να κάνει μια. Η αδελφή μου, τη τα είπα, μου λέει θα τον σκίσω τον Κωνσταντίνο. Πες μια γλυκιά καλημέρα, σ' ακούει. Πού είναι τώρα.
Τώρα Σιγήρα με την Ομαρχία. Συνομαρχία. Oh, εκεί που με την Τσουγκράνα. Την Τσουγκράνα την πήρανε. Να αφήνουνε... Έφερε καινούργια την Αμερική. Στο Δήμα Θεσσαλονίκη οι γυναίκε και στην Ομαρχία να αφήνουν νύχια πάρα πολύ μακριά για να ξύνουν ένα μέρο του σώματό του το οποίο θα έχει θέλει ξύσιμο. Γιατί άμα δεν έχει τι να κάνει, δεν θα ξύσει το πόδι, στο χέρι σου. Δεν θα συνεχίσω να σα απευθύνω το λόγο. Είστε. Παντελώς. Ναι, αλλά με ρώτησε τι κάνει ο γλυκούλης μου ο Κωστής. Γλυκούλη με είπε. Ναι, ο γλυκούλη. Δεν μ' αρέσει να με λένε γλυκούλη. Όχι, δεν σ' αρέσει γιατί λες ότι δεν μπορεί να με δει πονηρά, με βλέπει. Γλυκούλη έλεγε για να λατζά τον κόκκινο. Και ο κόκκινος χαιρόταν. Και το λέω, σε λέει γλυκούλη κόκκινα, αλλά δεν θα βάζει μέλι από εδώ. Μη, του λέω, μη. Μη παίρνει θάρρο το γαμπρό μου το Γιωργάκι. Και φε τι μάπε. Θα φας τις μάπες σου κι εσύ. Μη του λέω. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε χαλαρά, θυμηθήκαμε βέβαια ρετρό πράγματα. Το κάναμε να χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσουμε, ναι. Αλλά θα πάμε τώρα να δούμε και τη ζωγραφία. Ναι. Θα πάμε να θυμηθούμε λίγο και τι είναι τα τελευταία 15-20 χρόνια σε Άρης ΠΑΟΚ. Δευτερόλεπτα. Ναι. Και σε ΠΑΟΚ Άρης. Όχι σε ΠΑΟΚ Άρης. Ποιος παίκτης ήταν στα ντέρμπι ο εφιάλτης σας. Τον Αριανών ή τον Παοκ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ποιον βρίζατε περισσότερο από τους αντιπάλους παίκτες. Ωραίο. Του ρίχνατε πράγμα. Ναι, ποιον. Το στημένο μάτς το 80-80. Το είπε σφαγώθηκε με τον πήκε στο κτίριο. Υπήρχε και ένα ακόμα το οποίο όμως έγινε. Στράβωσε, θα σου πω την ιστορία. Ωραία. Καλύτερος goalkeeper στα τέρμπι. Δηλαδή να πει ρε παιδί μου, ήταν να κερδίσουμε 2-0, 5-0. Ναι. Και αυτός ο. Μα τα έβγαζε όλα. Μα τα έβγαλε όλα. Ναι. Εντάξει. Ωραία θεματολογία. Και εγώ θα πω. Ναι. Θέλω να προνοήσουμε λίγο ποιο μπορεί να είναι ο παίχτης κλειδί για πάω και Άρη. Και αυτό ωραίο. Βέβαια. Ναι, αλλά τα μπουζόκλειδα που ένα τραυματίστηκε όλο έκανε. Θα του δούμε γιατί στον Άρη έχουμε ψιλοεπιστροφές και μια απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά μετά την Σμαράγδα Μπασάκου που ακολουθεί με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά να σας ενημερώσουμε ότι η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο win.gr/vision. Μέσα από τα κανάλια Nova Sports in Wind Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές διοργανώσεις Euroliga και Basketball Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και τα ελληνικά παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και κορυφαίες ομάδες Super League. Επιστρέφουμε, πάτατε σε mood, Άρης ΠΑΟΚ. Όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν τα ρωτάνε αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα Θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out και πήρε παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Δεν το έχεις ξαναδεί, έτσι. Πραγματικά δεν τον έχεις ξαναδεί στον Πλούταρχο. Ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγικές χορογραφίες σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου. 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου. Διαλέξτε ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είχαμε και την πολύ ωραία ιστοριούλα με τον γαμπρό. Τι μορφή αυτό. Μεγάλο αντιπαόξη, έτσι όσο το λέω γνωρίζει. Παναθηναϊκό. Άρρωστο αντιπαόξη. Άρρωστο αντιπαόξη. Νομίζω ότι πρώτα είναι αντιπαό και μετά είναι Παναθηναϊκό. Δεν τον πειράζει και τόσο χάσου Παναθηναϊκό. Όταν έρχεται να δει και ένα μάτς μαζί μας, έχω ένα φίλο έτσι κτηνάκι. Συμμαθητή μου τον Νίκο. Εντάξει, χαιρετίσματα μας ακούει. Φιλιά, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Κοίτα εδώ είναι αυτή εδώ του γέρι που βλέπεις είναι παλιή θύρα 4. Θα σε κάνουν σόνικο στα προκαλεί κιόλας όμως. Προκαλεί. Και τη φωνή που είναι προκλητική από μάνα και τελειώσαμε. Είναι προκλητική ρε. Από μάνα προκλητική φωνή. Ναι, κατευθείαν χτυπάει στο μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό το τσιριχτό. Οι σερέοι έτσι κραυγάζουν. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο προϊστορία Άρη ΠΑΟΚ. Να δω και τι θυμάσαι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θυμάσαι τα πάντα. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Δεκαετία 70-80 τα θυμάσαι σχεδόν εδώ λεπτό δημόσουνα. Και 60 δεκαετία. Ναι. Αλλά μετά, επειδή έτσι είμαστε από μάνα φτιαγμένοι, κάπου έχουμε κάνει focus, έχουμε λοκάρει και θυμόμαστε. Ένα μάτς, ήταν ένα μάτς να το δώσει ο ΠΑΟΚ στον Άρη γιατί έπεφτε. Πιο παλιά. Το 63. Α, εδώ τώρα κολλάει αυτό. Το 63. Το 63. Το 63 ο Άρης έπεφτε κατηγορία. Έπεφτε ο Άρης που είχε καλή ομάδα δεκαετία 60. Ναι, αρχές δεκαετίας του 60. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν πέμπτος, έκτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Αδιάφορος ήταν. Ναι, τουρίστας. Δεν βγαίναν και Ευρώπη. Ένας έβγαινε και οι άλλοι δεν βγαίναν. 1963-64. Το έχω εδώ μπροστά μου, εσύ δεν έχεις μπροστά σου τίποτα. Γιατί εγώ είμαι με το λαπτοπάκι σήμερα. Ναι.
και γίνεται μια ιστορία να, να δώσει ο ΠΑΟΚ το μάτς στο, στον Άρη για να σωθεί. Τι γίνεται όμως. Το άκουσε. Δεν το δώσε. Αφού βλέπω 0-1 το 63. 3-0. Λοιπόν, Άρη 62-63. 3-0. Έχεις κάνει 3-0. Έχω κάνει. Το 62-63. Ναι, 3-0. Ναι, πρόσεχε τώρα. Παιδιά δεν έχει τίποτα. Εγώ έχω τον υπολογιστή, να ξέρετε. Πρόσεχε τώρα. Αντιγράφω. Κωστής είναι απέναντι, δεν βλέπει. Αβιαίοι τώρα οι Αριανοί. Ναι. Εβραίοι. Έχουν λίρες, έχουν αυτά κτλ. Ναι. Λίρες, ε. Λίρες. Ναι. Αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Πάνω στο θείο μου το Στέλιο, ο οποίος είχε. Να σε κάτι άλλο. Ο θείος ο Στέλιος στην παρέα μας. Ο θείος Στέλιος. Ο Στέλιος ο θείος. Όχι, δεν κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς. Είχε περίπτωρο στο Δελασάλ το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λένε... Ρετρό ιστορία, παιδιά. Εκεί έκανε παρέα με τους παίκτες, έπαιζε και ο πατέρα μου κτλ. Του λέει τι θα κάνουμε και τα λέω. Πήγαν, πιάσαν κι άλλους. Ναι. Και λέει τι θα γίνει, ρε παιδιά. Λέω πατέρα μου, α, εγώ δεν παίζω, λέει. Α το πάρει. Α το πάρει. Δεν παίζω. Ναι. Δεν παίζω. Δεν έπαιξε εκείνο το μάτς. Ξεκινάει το μάτς, ο ΠΑΟΚ φιλικός. Περνά τα πολύ χάλια ο Άρης εκείνο. Πρόσεξε τώρα. Θα διαπιστώνω στη διάρκεια του παιχνιδιού ότι ο Άρης δεν θέλει να κερδίσει. Πιθανόν ναι. Έχει πάρει λεφτά από άλλη ομάδα για να μην κερδίσει. Ο Άρης. Ο Άρης. Να μην κερδίσει. Ενώ πέφτει όμως. Ενώ πέφτει. Ναι. Και γίνεται ένα σκηνικό. Οι παοξίδες είναι έτοιμοι να μπουν να σακατέψουν τους παίκτες στο ξύλο. Ναι. Ωραίες εποχές. Ναι. 60 τώρα έτσι. Ο πατέρας μου στον πάγκο κινδυνεύουν όλοι να φάνε ξύλο. Ναι. Ο πατέρας μου, οι παίκτες, οι άλλοι κτλ. Και δίνεται το σύνθημα στο 50 λεπτό πότε ήτανε. Λέει θα φάμε ξύλο, πηδήξτε τους. Και τους ρίχνουν 3 γκολ. 3 γκολ, 3-0. Σημεωνίδης, Παπαδόπουλος από το 50 και μετά και ο Μαρβάκης. Ο Μαρβάκης, center back. Ναι, center back. Στη θέση του πατέρα μου έπαιζε. Ναι. Ο Μαρβάκης, ωραίος. Ήταν άδειο. 62-63. 62-63. Τραβάει μια γκολάρα ο Μαυράκης, ο Λέδρος από 47 μέτρα. Ναι. Και είναι 3-0. Τώρα πες μου, ρε φίλε. Σώθηκε όμως ο Άρης εκείνη τη χρονιά. Πήγε στα μπαράζ. Α, πήγε μπαράζ και σώθηκε. Πήγε στα μπαράζ, φωνάξανε την Αμερική το Χατζικώστα και σώθηκε ο Άρης. Το Χατζικώστα. Κοίτα να δεις τι θυμάται ο Χατζικώστα, θυμάται ο Άρης. Χατζικώστα, λοιπόν, πάω στη δείγμα ότι όλα αυτά το, με τόση μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί εκείνο την εποχή τα ζούσες πολύ έντονα μέσα σου. Ήταν το Α και το Ω, γι' αυτό και τα θυμάσαι. Και πέσε και ένα ξύλο μεταξύ παικτών του 69-70. Είπα και εγώ να μην. Πάμε και στο ξύλο 69-70. Πάω Κάρης 0-0. Ναι. Στη φυσούνα, μπουνιές, κλωτιές, αυτά κτλ. Πάω Κάρης 0-0. Ξύλο μεταξύ των παιχτών και σε μια μπουνιά του Σπυρίδωνα, ναι. Στο συγχωρεμένο το Μήτρακα, λιποθυμάει ο Μήτρακας να πούμε. Έχει καμία σχέση με τον άλλο, το Σάκη που είχαμε δει. Όχι, όχι. Α, καλό παιδί ήταν ο συγχωρεμένος ο Μήτρακας, ναι, 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 ο Νίκος. Εκείνη τη χρονιά ο Άρης, ναι, ναι, κερδίζει και βέβαια τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, έτσι 1-0. Ναι. Με τον γκολ του Κεραμιδά. Α, έχει πέσει ξύλο στην Τούμπα. Αλλά έχει πέσει στο πρωτάθλημα. Μεταξύ παιχτών. Ναι. Και τα δύο μάτσα εκείνη τη χρονιά είχαν λήξει 0-0. Και στο Χαριλάου. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Ένα... Πιο μετά. Πιο μετά. Να πάμε λίγο πιο μετά. Να πάμε να δούμε τα Άρης ΠΑΟΚ. Ισχύει όμως το ερώτημα. Ποιο goalkeeper θυμάστε, ΠΑΟΞΥ ή Αριανό, που είπατε ρε παιδί μου, αυτό φταίει που εμείς δεν κερδίσαμε. Ναι. Τους έχουμε δει. Όπως ρε παιδί μου το Πασχαλάκι και στο Καραϊσκάκι. Ναι. Λες, ρε να παιδί κατέβασε μου, τα στόλια. Πέταγε ο Πασχαλάκης και αυτό το στυλ να πούμε. Τα ρολά. Συνήθως θυμόμαστε τερματοφύλακες που έπνιξαν γκολ σε Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Ας θυμηθούμε λοιπόν, ναι, ΠΑΟΞΥΔες ή Αριανούς τερματοφύλακες που πετάγανε στα ΠΑΟΚ. Ναι. Στα Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ήταν καθοριστική. Ήταν ένα... καθοριστική. Το, ναι, άλλο το ερώτημα. Βάλτε και το άλλο. Ποιο παίκτη ήταν στα τέρμπι, ο εφιάλτη σα. Δηλαδή, έλεγε θα πάμε να παίξουμε στην Τούμπα, α πούμε, ο Αριανό και έλεγε. Και μα περιμένει ο Αριανό. Αμάν αυτό τώρα πώ θα τον πιάσουμε αυτόν, τι, ναι, θα γίνει με αυτόν. Ναι. Και το αντίθετο και να πούμε. Το αντίθετο. Ποιον υπολογίζατε πιο πολύ σαν αντίπαλο. Γιατί πάντα λέμε για του δικού μα παίκτε. Σωστό. Να δούμε ποιον θαυμάζαμε, ποιον βρίζαμε. Στημένο μάτς καλά, εγώ ήμουν σένα. Εσύ, αυτό ξεκινήσαμε. Εντάξει, αυτά είναι τα αυτά. Και ποιο παίκτη, για να πάμε και στο τώρα. Πιστεύετε ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ πέρα το νούμερο ένα αναφορά. Ποιος παίξει, δηλαδή θα έρθει ο Κωστής, ο Κουλ και θα πει έκανε παπάδες ρε παιδί μου ο Τάδε. Αυτός, ναι, έκρινε το μάτς. Ναι, ναι. Να δούμε πόσο μπάλα σκαμπάζουν και τα φιλαράκια μας. Γιατί μην τους δίνεις έτοιμη τροφή και τα λένε μετά το μεσημέρι. Να, γιατί εγώ, ναι, έχω ακούσει μερικούς που ακούν το πρωί και παίρνουν και βγαίνουν το μεσημέρι και στα λένε. Για να τους πεις μπράβο. Ναι. Τους ακούω εγώ, είμαι ψυχολόγος, ναι, να ξέρουν. Ναι, ναι. Βέβαια. Ναι. Και δεν, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, 2000 Άρης ΠΑΟΚ 1-1. Ναι. Με Κατσιαρό και ο ΠΑΟΚ να σοβαρίζει με Εγκομίτη. Ναι. Πλάγι μπάκι σκόρερ. Άρης ΠΑΟΚ 2001-2, 2-3 ο ΠΑΟΚ. Με Χαριστέα και Νάβα να βάζει τον κόλ στο τέλος για σου φαίνεται... και Σπάσεις να βάζει τα κόλ για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προηγήθηκε ο Άρης να γίνει 1-3 και μείωσε ο Άρης μετά. Σωστός ο Κωνσταντίνος. Ακριβώς έτσι έγινε. Πρέπει να προηγήθηκε ο Άρης νωρίς. 1-0 με Χαριστέα. Και έγινε 1-3 και μείωσε ο Άρης μετά. Σωστά. Το θυμάμαι. 2003 Άρης ΠΑΟΚ 2-0. Θυμάσαι ποιος θα έβαλε τα γκολ αυτά. Ο Σέντερφορ ο ένας. Ο Σέντερφορ ο Νιρέν Ντεμπά. Ο Ντεμπά. Και, ναι, τα δύο μας ασφίριξε μετά το 85. 0-0-0-0. Με κεφαλιά το ένα. Ναι. Στη θύρα ένα τα, ναι, γκολ. Ναι. Στη, ναι, ο Νιρέν Ντεμπά. Και αυτό τον έβγαλε ο Φυρός μετά. Χθες ήμουνα με το Φυρό. Τι κάνεις ρε καλά είσαι. Καλός, ωραίος, κύριος. Ναι. Και το γκράζαν το Φυρό μετά. 3-4. Ναι. 1-1, αλλά ενδιαφέρον έχουν οι σκόρερ. Ναι. Ο Κούσας για τον Άρη και ο Βαγγελής για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
Και ο Βαγγελής είχε έρθει τότε με πολλές περγαμίνες. Αμυντική και οι δύο. Άρης ΠΑΟΚ το 4-5 είναι η χρονιά που ο ΠΑΟΚ με τον Μίτσελ κάνει πολύ καλή μάθη. 1-3. 1-3. Με Εκουέμε, ναι, Κοεμάχα, όπως έλεγαν του Άρης. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ με Μίτσελ είχε μαλαβαίνει. Που είχε προηγηθεί 0-3 και μείωσε 1-3 ο Εκουέμε. 6-7, εδώ θα πάμε τώρα και θα κάνουμε και στάση. Άρης ΠΑΟΚ είναι η χρονιά του Κόκε. Ναι. Ο οποίος βάζει δύο γκολ, βάζει και ένα και ο Νάτσο Γκαρσία. Ο Μπαλάφας απλά έχει σοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ. Τρίμπαλο έφαγε ο ΠΑΟΚ. Ο Μπαλάφας έβαζε γκολ. Έβαζε, έδωσε και πρόκριση. Ο ναι. Κόκε χθες έκανε μια πολύ άσοχη δήλωση και ανάτηση στο Instagram. Τι είπε ο Κόκε? Είπε ότι. Who's the fuck is previous, ποιος είναι αυτός ο τέτοιος. Το λέει και στο τέλος και μακάκα. Έλα την Κυριακή να δούμε να κάνουμε. Αυτός που θα είναι. Στην Ισπανία θα είναι, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο, πρόωρα. Ας πάει στο ένα μέτρο, ναι, και να το πει, να το... τα πει αυτά στον κόσμο. Να πάει εγώ στο ένα μέτρο, εγώ βρίζω εσένα έτσι. Ναι. Από το Instagram. Από το Instagram. Ωραία. Να πάω στο ένα μέτρο και να το πω είσαι λακαμπάς. Ναι. Να πάει ο Κόκε λοιπόν ο Μάγκας. Στο ένα μέτρο και να τα πει. Ο πισινός του έχει γίνει σαν τσανουσάκι από το πάχος. Ναι. Έτσι πως είναι πεδαράς ο Πρίγιοβιτς, θα του πει μακάκα. Ναι. Θα του δώσει δύο direct να πούμε ο Πρίγιοβιτς και άμα σηκωθεί σε κανένα τέταρτο από κάτω ο Κόκε. Ο Κόκε λοιπόν το απαντώ εγώ του ο Πρίγιοβιτς είναι αθλητής. Είναι. 100% αθλητής. Δεν το συζητάμε. Είναι ορισμός του σεντερφόρ. Είναι. Γυμνάζεται. Και είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βάλει σε μία χρονιά όσα γκολ έβαλε ο Κόκε σε πέντε στον Άρη. Γυμνάζεται. Να τα δούμε και με νούμερα, έτσι. Ναι. Άμα θέλεις και σε ταχύτητα, επειδή είναι αργός λέμε. Ναι. Άμα τρέξει μαζί σου γιατί τα κανιά του είναι πιο μεγάλα. Θα τον περάσει τον Κόκε. Μπορεί να σε πέρναγε και στην ταχύτητα. Ναι. Okay. Η διατροφή του είναι πάρα πολύ καλή. Το είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Και ναι. Το τρίτο και το πέμπτο και το τελευταίο. Έχει βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο, τα έχει επενδύσει και δεν είναι τρόμπα Μαρίνα σαν και εσένα που τάτρωγε στο καζίνο. Τάτρωγε. Αυτά, ναι, εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει η συμπεριφορά του. Τάτρωγε, άστο. Α, τα έφαγε. Στο καζίνο, αφού ήθελε να τα φάει, δεν το λέει μακάκα. Ναι. Και εγώ γύρω αυστηρό. Και ναι. Του λέω. Και εσύ γίνει αυστηρό. Ναι. Ναι. Πήγαινε έξω από το καζίνο χαράματα με τι κοιλιέ, έτρωγε τι καντίνε και σου τρώγαν τα λεφτά. Μα εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο λέει και μακάκα τον Πρίγκοβι. Ποιο εγώ θα αγαπάω τον Άρη. Είναι καρδιά μου ο Άρη. Γράψε, είναι καρδιά μου Άρης, πάω και θα σε κερδίσουμε, θα σε κάνω. Αυτά εδώ είναι όλα. Ναι. Όλοι αυτοί που πεινάνε. Α, θέλουν δημοσιότητα, λες, θα κερδίσουν. Ο Κόκκι είναι ψόφιο στην πείνα, στο λέω. Τα έχει φάει στα καζίνο. Τα έφαγε. Σου λέει ο Φουκαράς τώρα, μήπως με πάρει κανένα Καρυπίδη και παίρνω κανένα 1,5 χιλιάρικο, ξέρω εγώ πώς παίρνουν εδώ στον Πάοκ. Με λάθος τρόπο το κάνω. Στον Πάοκ του Ζαγοράκη φίλοι. Ένα παίρνουν τώρα και. Το Κόκκι φίλοι. Ναι. Το Κόκκι φίλοι. Και έχω στείλει και στο Σκόρδα ένα. Σκόρδα στη Γαλλία. Στο Λιόν. Στο Facebook κτλ. Έχω φιλία μαζί του στο Facebook. Με το Λάμπρο. Ναι. Ναι, ναι. Και έλεγε κάτι, ξέρω εγώ, για τα. Που είναι και σε ένα ραδιόφωνο μουσικό, κάνει μουσική κτλ. Και κάτι είχε με τον Κόκε, του λέω. Πόσο τον υπερτιμολόγησε τον Κόκε, του λέω. Πόσα τον έδινε και πόσα τον χρέωνε. Και με βομβαρδίζουν οι φίλοι του Σκόρα. Τι είναι αυτά, Ραπτόπλε. Το τερμάτισε, Ραπτόπλε και τέτοια. Σοβαρά, είχαμε τέτοια σκηνικά, ναι, στο Φουμπού. Ένα κουκουβάγια, του λέω, τι έκανε εκεί. Στη Γαλλία, βρήκε την ηρεμία του. Εντάξει, ναι, μια χαρά. Εντάξει, μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Εγώ εξυπνάκια μου λέει τον πήρα 150 χιλιάρια και τώρα. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά τον πήρε φτηνά και ο Κόκε όταν ήρθε στον Άρη. Ναι, ναι, τα λέμε όλα όσα έχουν. Εξυπνάκια με λέει, ναι, ναι. Όταν ήρθε στον Άρη είχε ήδη καλή καριέρα. Απλά μετά τον Άρη το τερμάτισε σε πολύ νεαρή ηλικία. Γιατί είχε παίξει ήδη Μαρσέη και Σπορτ Λισαβόνα Ζανικό. Το ουίσκι. Ναι, το ρίμαξε. Το σάντουιτς. Ναι, γι' αυτό 33 σταμάτησε την καριέρα. Συνήθως έχουν αποτελέσματα δυσάρεστα. Σωστό, σωστό. Μπορεί κάποιοι να κερδίζουν βέβαια. Αλλά... γιατί. Ναι, αλλά εντάξει, δεν ναι. Ήξερε να παίζει. Άμα ξενυχτάς, δεν ήξερε και να παίζει. Ναι. Δεν ήταν ο Τζον Τάρα μας. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, το λέω για τον Κόκκι γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ότι είχε επιθετική στάση. Το λέει ποιο εσύ, μακάκα. Δεν μισε ρε Κόκκι. Ο άλλο είπε, έκανε δήλωση ο Πρίγκο και είπε για μα λέει το ματ είναι ένα παιχνίδι 3 βαθμοί. Θα πάμε το βάρμα. Και δεν έχει ξαναπέξει. Όταν θέλουμε να βρίσουμε ο άντρα στον άντρα, θα πάμε στο ένα μέτρο. Στα ίσα, όχι από το Instagram. Σωστό. Σωστό. Σωστότατο, 100% τέλει. Μαζί σου. Άρης ΠΑΟΚ το 9. Το σο του Κάμπορα 2-0. Ναι. Έτσι. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει τελευταία νίκη. Τώρα είπε για το 5. Ναι. Τον Κάμπορα τον φάγανε. Τον Μιχαλίτσο τον φάγανε. Όλη κλίκα του Κόκκι. Πολύ καλό προπονητή. Εντάξει. Πολύ καλός. Καλό παιδί όμως. Εντάξει, δηλαδή. Για καλό Μιχαλίτσο, λες. Ναι. Και πολύ μεγάλο γνώστης της μπάλας. Πολύ μεγάλο γνώστης μπάλας. Του την έστησε στη Λάρισα ο Κόκε. Αυτό το καλό το παιδί. Ναι. Στο 2-2. Τους κάναν τέτοια. Γιατί δεν ήθελα να τον βάλει, ξέρω εγώ, τον έκανε αλλαγή. Τέτοιος ήταν ο Κόκε για το Σκόρδα και για τον άλλο το άλλο το Playmobil που έκανε τον παράγοντα. Που είχε τεχνικές εταιρείες, εκείνο που χρέωσε τον Άρη, τον έβαλε μέσα με τα μπούνια. Αθανασιάδη το λέγανε. Ναι. Ένα ανέραστο να πούμε τίποτα. Ναι. Λοιπόν. Εμένα μου κάνει εντύπωση στον Άρη λοιπόν, ναι, μια κλίκα, μια τρόικα
και ο Κόκε να πούμε έτρωγε προπονητές. Φταίνει η δημοσιογράφη. Έβαλε αυτά τα δύο γκολ ο Κόκε με τον Πάοκ. Αυτά είναι. Γιατί έψαξα να δω, λέω, μήπως έχει κρίνει ντέρμπι και ντέρμπι. Ο Τσαλτίδης και η παρέα του αρχίσανε, έβαλε τρία γκολ ο Κόκε στην προπόνηση. Ο αρχηγός έκανε αυτό κτλ. Δηλαδή πουλούσαν τον Κόκε. Πουλούσαν τον Κόκε με τις κοιλιές. Εκεί είχαμε την κόντρα με τους βλάχου Αριανούς που λέει αυτά που λέμε με τον Άρη, ρε. Μα πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπήρχε αυτή η μεσαγωγικά θεοποίηση του Κόκε και πραγματικά βλέπω δεν κατάλαβες γιατί. Ένα μάτσα έχει κάνει αυτό. Κόκε, Άρης Πάοκ. Εκείνο το μάτσα. Στου Κόκε το συμβόλαιο τρώγαν πολύ. Α, μάλιστα. Στου Κόκε, γιατί θεοποιήθηκε ο Κόκε. Μα αν έκρινε τα ντέρμπι συνεχώς ο Κόκε, βλέπω ένα μάτσο έχει εδώ πέρα κρίνει ο Κόκε. Γιατί το άλλο, τον κόλο το έχει βάλει ο Χαβίτο στην Τούμπα να πει. Χρειάζεται ο Χαβίτο στην αντεπίθεση. Ναι. Εγώ θα σου πω το άλλο. Εκεί το έχασε ο Δερμιτζάκη το μάτσο, το φιλαράκι μου. Ναι. Έκανε μεγάλο λάθος. Έκανε λάθος. Έβγαλε τον Βιτόλο και άφησε τον Αργό τον Καρσία να πάρει το μάτσο. Του λέω Παύλο, με 0-0 δεν σε διώχνουνε. Μα μου να πάρει. Με 0-1 σε διώχνουνε. Και έτσι και έγινε. Άρης Πάοκ το 2010 για να πλησιάσουμε προ το τέλο 2-0 με τα δύο γκολ του Κάμπορα. Πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Φάγανε Κάμπορα. Λοιπόν τον Κάμπορα, ναι. Ο οποίος είχε ταχύτητα, τέχνη, σκοράρισμα, κεφάλι χαμηλά, ψηλά, τρίπλα διείσδυση, για να παίζει ο Σαπιοκυλιάς ο Κόκε. Ναι. Σαπιοκυλιά Κόκε. Ο οποίος ο Βλάκας ο Κόκκινος φυσικά πήγε να κάνει δημόσια σχέση με τον με το Κόκε. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου χοντρό. Πώς θα το δεις κόκκινο χοντρό, αφού είσαι βουβάλι. Ναι. Τον άλλο θα το δεις αδύνατο, κατάλαβες. Άρης Πάοκ σε playoff 3-2, αυτό το μάτι σου λέγεται ότι ήταν πολύ καλό. Τρίκες. Πάλι ο Κάμπορα είχε σκοράρει, δεν πάλι μπορεί, ο Χαβίτο είχε σκοράρει. Δεν μπορεί σε θεσμό playoff να δεις ωραίο μάτι. Και από εκεί και μετά, γιατί μετά είχαμε τις περιπέτειες του Άρη, 11, 12, 13, έχουμε συνεχόμενες οπαλίες. Άρης Πάοκ 0-0, σούπα. Άρης Πάοκ το 12, 0-0, σούπα. Άρης Πάοκ το 13 είναι καλό μάτς. Με το σώ του Αγκάνθου που βάζει τα δύο γκολ και ο Πάοκ με Αθανασιάδη και με Καμαρά. 2-2. Με Δόνη Μιχαλίτσο στον πάγκο. Σωστά μιλάς. Ναι. Και το τελευταίο παιχνίδι ήταν με τον Τάτο και το αυτογκολ του Κονομόπουλου το 1-1 το 13-14. Μπράβο. Άρα έχουμε κολλητές ισοπαλίες. Όταν ο Άρης δηλαδή με πεσμένη κατηγορία σε παίρνει εσένα ισοπαλία στη Χαριλάου, ναι. Αυτό να σε ανησυχήσει για μεθαύριο. Χωρίς Πέλκα και Μαουρίσιο. Και οι δύο. Είναι απώλεια. Είναι ο Πέλκας ο οποίος ήθελε σαν τρελός να παίξει, δεν έχει παίξει ποτέ Βικελίδης. Ναι. Γιατί χθες το δεν έχω παίξει ποτέ, μου λέει. Είδα με τρέλα να παίξει. Θα το περιμένουμε το θέμα του. Πέλκο Μαουρίτσιο είναι σίγουρα εκτός. Να δώσουμε ένα άλλο στατιστικό στοιχείο. Δώσε. Ο Άρης δεν έχει χάσει ποτέ, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα, με ξένο διαιτητή ο Βικελίδης. Πόσοι ξένοι διαιτητές παίξανε ρε Κουλιανή τώρα. Εφτά. Πες τα μάτια. Είναι δεκαετία 60 και ένα το δεκαετία 70 το 74. Έχουν γίνει 7 μάτς με ξένους διαιτητές το 60 παίζαν ξένοι. Την παράδοσή σου με τον Άρη, ναι. Τη σπάς με φάουλ γκολ στο Χριστίδη από το Σαράφι. Ναι. Επιθετικό φάουλ. Για ποια χρονιά μιλάς 72, τώρα. 72-73 ή 73-74. 1-0 με γκολ του Σαράφι. 72-73 πρέπει να είναι. 70... Πάω Κάρης ή Άρης. Πάω Κάρης. Σπάει παράδοση. 1-0 με Σαράφι. Με Σαράφι. Ναι. Είναι φάουλ στο Χριστίδη. Είναι επιθετικό. Επιθετικό φάουλ. Έχει σηκώσει τις ποδάρες του ο Κέσαρας. Βέβαια εκεί δεν ακυρώνεται τον γκολ. Και το παράδοξο ποιο είναι. Στη θύρα 4 μπήκε τον γκολ. Ποια ήταν πίσω στη θύρα 4 και πανηγύριζε τον γκολ. Η γυναίκα του Χριστίδη. 10 χρόνια δηλαδή από το 62 στο 72. Ναι, ο Πάοκ είχε κάνει τελευταία νίκη το 62 με μαυράκι αυτό που είπε. Σιμεωνίδη και Παπαδόπουλο. Αυτό είναι το μάτς. Ναι. Και ξανακερδίζει εντός έδρας στην Τούμπα. 1-0. Το 72 με τον γκολ του Σαράφ. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Παοξού η γυναίκα του Χριστίδη. Πίσω από τη θύρα 4, στον γκολ έχει κατέβει στα κάγκελα. Η γυναίκα του Χριστίδη. Την είχε γκόμενα τότε. Εντάξει, να μην είχε και αυτό. Ναι, κακό, καλό είναι, ναι. Και πανηγύρισε σαν τρελή τον γκολ, τον είχε φίλο τότε. Εντάξει. Κολόπεδάρα. Στέλλα. Μακάκι πρέπει να το στελάκι. Και είναι. Και είναι ακόμα. Αν την ξέρετε, είναι έξυπνο. Ναι, ναι, ναι. Στέλλα. Ναι. Ασύλληπτη. Ναι. Φίλοι, λοιπόν, φίλοι μου. Πάμε λίγο στο τι γίνεται, ναι. Τώρα με τις ομάδες με τα αγωνιστικά τους. Είπες Μαουρίσιο και Πέλκας κατά 95%, 99. Θα δούμε σήμερα πάντως. Ναι. Γιατί θα κάνει και σήμερα πολύ, ναι. Εντατική έτσι αποθεραπεία ο Πέλκας. Ο οποίος είναι τρελαμένος να παίξει. Έφαγε μια κολοσσιά από το άλλο το χοντρό τον. Έφαγε. Ευτυχώς, ναι, ναι, περίμενε χειρότερα ο ίδιος, να, ναι. Πούμε. Ευτυχώς μια εβδομάδα το πολύ έξω. Καλά μαντάτα για τον Βέλεφ και τον Μπάσα. Ναι. Καλά μαντάτα. Ο Μπάσα και την Μπάσα. Καλά μαντάτα και οι δύο χθες έβγαλαν ένα κομμάτι προπόνησης. Κομμάτι είναι να βγάλεις. Άμα το βγάλουν και σήμερα και αύριο θα είναι έτοιμο. Άσε ρε που θα είναι έτοιμος ο Μπάσα να πούμε. Ο Κουέστα φαίνεται ότι δεν θα παίξει. Αυτή είναι η μεγάλη τους απώλεια. Είναι μεγάλη. Βέβαια. Είναι μεγάλη απώλεια. Και θα σφυρίξω ένα Ιταλό στον Ντοβέρι. Τα είπαμε, ναι. Χθες, 42 χρονών, είναι στην ηλικία μου. 41, είναι. Δεκέμβριο του 77. Α, Δεκέμβριο του 77. Ναι, άμα πεθάνει σήμερα, 41. 41 θα το πιστώσουμε. Το κυδιόχαρτο. Αφήνει το παιχνίδι αυτός. Ναι. Το αφήνει, δεν μοιράζει εύκολα κάτι. Καλύτερα.
Καλύτερα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Αυτό όμως όχι να με τις τάπες τα πηγαίνουν. Όχι. Με τον κουντουπιέ μαζί όχι. Με την μπάλα να πάρεις δύναμη κτλ. Εμένα μου αρέσει. Οι δυνατοί παίκτες μου αρέσουν. Και εμένα μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το κολόπεδο, αντιαθλητικός. Δηλαδή, ναι. Δυνατά παιδιά ήταν πάρα πολύ στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Καραΐσιος ήταν αντιαθλητικός. Πήγαινε με τις τάπες, σκότωνε τον κόσμο. Κατάλαβες. Ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή, αντιαθλητικός. Δυνατό παιδί. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει δυνατά. Ναι. Τον βάζανε εκεί να παίζει αντιαθλητικά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Άλλο σκληρό δυνατό και άλλο αντιαθλητικό. Δυνατό τι σημαίνει. Πάω με τον κουντουπιέ στη φάση μαζί με την μπάλα τον παίρνω παραμάζωμα. Ούτε φάουλ είναι. Ναι. Μαζί με την μπάλα. Άμα πάει στη σκαριά, το φάω τη ζωή κτλ. Όχι. Πάω με δύναμη. Έχουμε δει και αντιαθλητικά σε Άρη Πάο Κάρι, έτσι. Ναι. Έχουμε δει. Έχουμε δει. Και από του μεν και από του δε. Γιατί μόνο οι Εργανοί το λένε για τη φάση τότε με τον Γεωργιάδη. Αλλά και εγώ μπορώ να πω για τη φάση με τον Βιερίνια που έμεινε και έξω 6 μήνες. Μόνο Βιερίνια. Ναι, έχουμε δει και από του μεν και εσύ ακόμα πιο παλιά έχει ζει και περισσότερα. Ντόπες από Ερέρα είναι ο αγώνας της ζωής σας. Θέλει να του φτιάξει ο Ερέρα. Τι να φτιάξει ο Ερέρα. Θέλει να του φτιάξει, παιδί. Τι να το πάρει ο Ερέρα με εκείνη τη φωνή. Ρε. Ναι, αλλά είναι καλό προπονητή. Είναι καλό προπονητή. Καλό προπονητή βέβαια είναι ο άνθρωπο. Ναι. Τι να το πάρει, τι ψυχή να βγάλει. Δηλαδή να πει να μπει με στα αποδυτήρια, να δώσει δύο κλωτσιέ τη καρέκλα και να του πιάσει από το λαιμό. Άγγελο θε εκεί. Να πάρει. Ναι, ένα θες τέτοιο άγγελο. Χαρακτήρα. Θες να άγγελο. Έχει τον ήχη, α πούμε, έτσι μεγάλο. Σουβλερό, να είναι το σπαθί. Και να, κάνει και να σκίσει εκεί, και μια φανέλα. Χράτ. Να σκίσει. Και πρέπει να ψάξει εκεί δυτικό, Far West, από τη Δύση εκεί με τέτοια νύχια. Τι να πάει να δει πώ θα εκτροφεί. Θα το πάρει τώρα ο Ερέρα, θα φτιάξει εκτροφία. Πώ θα τον το πάρει. Ναι. Με τι αν το πάρει, με τι φωνή. Σαν τον Ταλάρα φραγνασμένο είναι να πούμε. Προχθέ για τον Ταλάρα κράζαμε ράνομα και βγήκε εδώ ένα τσουνάμι νταλαρικών. Ξεσυγνώταν τα πόδια. Ο Ταλάρα είναι καλό τραγουδιστή. Τσουνάμι νταλαρικών. Είπαμε κάτι για τον Ταλάρα. Λοιπόν, ποιοι να πείτε κάτι για τον Ταλάρα. Ναι, MVP δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ναι. Σε σένα και σε κάποιου άλλου που του έχει παρασύρει. Ναι, ναι. Ο Κρέσπο στον Πάοκ. Ντροπή για τον Πάοκ. Όχι. Ντροπή. Γιατί ντροπή για τον Πάοκ. Ντροπή τώρα. Επειδή είναι ο καλύτερο παίκτη ο Κρέσπο. Τώρα τον Κρέσπο. Ντροπή για τον Πάοκ. Όταν ο Κρέσπο. Και βγαίνουν οι δικοί σου τα ραπτόσκυλα. Ναι. Ποιο Κρέσπο. Δεν βλέπουν μπάλα. Δεν βλέπουν μπάλα. Εσύ επειδή τώρα από την αρχή το είπε. Υπάρχει σέντερ μπακ στον κόσμο που δεν πηδάει κεφαλιά. Υπάρχουν πολλοί. Ποιο τι. Πολλοί υπάρχουν. Σέντερ μπακ. Παίζουμε το μυαλό, παίζουμε την ταχύτητα. Άλλο τι μυαλό ταχύτητα. Να πηδήξω κεφαλιά. Εγώ δεν σου λέω να την κερδίσω. Να μην πηδήξω. Κωνσταντίνε αν ο Κρέσπο. Πηδούσε κιόλα. Δεν θα έπαιζε τον Πάοκ. Σιρεάλ θα έπαιζε. Δηλαδή, ρε φίλε. Σιρεάλ θα έπαιζε. Στην αστραπή δεύτερο του ποτάμου, στην Ομόνια Σύνδρου. Ναι. Άμα ο σέντερ μπακ, ναι. Του οποίου προπονητή θα χτυπήσει πίδα. Mm. Και δεν πηδήξει, ξέρω εγώ, 17-18 πόντου. Ναι. Δεν θα το πει ο προπονητή, ρε παιδάκι μου, σέντερ μπακ. Ναι, αλλά άμα του κάνει όλα τα υπόλοιπα σωστά. Τι κάνει. Όλα όμω. Τι κάνει. Κατεβάζει την μπάλα σωστά. Μοιράζει την μπάλα ποιος σωστά. Την κατεβάζει. Μα του μάνα μηδενίζει αντίπαλο. Αν ακούει ο Πέλκα από τα μάξι. Πήρε κουλιά, ναι, τι μα λε. Εδώ κατεβαίνω εγώ από τα χάπτα δεκάρια. Όλοι αυτοί που το βγάζουν δύο μήνε MVP στον μπακ λε ότι είναι τα γάρια. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτό, είναι. Ο κόσμος, ναι. Τι είναι, τα γάρια. Ο κόσμος είναι. Τα γάρια. Δεν ψηφίζω εγώ, εσύ οι παίχτες. Τα γάρια. Ο κόσμος φυσικά τα γάρια. Ναι, αλλά τα παιχνίδια άλλα λένε. Τι άλλα λένε. Τι άλλα λένε. MVP ο Κρέσπο. Δύο χρόνια. Δύο μήνες. Δύο μήνες ο Κρέσπο. Δύο μήνες, σερί. Κάτι του διπλασιασμού συμβολέου. Θα κάνει και αυτό σε δεν υπάρχει center back που δεν πηδάει κεφαλιά. Δεν σηκώνεται από το έδαφος. Καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Τι κάνουμε τώρα. Δεν έχει timing στο άλμα. Τι να κάνουμε. Ένα γκολ εκδεχτεί ο Πάοκ. Ένα γκολ εκδεχτεί ο Πάοκ, φίλε. Τι τάιμι και μάλλον. Από τον Κρέσπο δηλαδή. Όχι, ένα γκολ εκδεχτεί φέτος. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει δει. Πόσες τελικές έχει εκδεχτεί. 70. 70 τελικές. Αυτή η ομάδα που πέφτει, πόσες τελικές δέχτηκε, ξέρεις. 80. 80 με τον Κρέσπο. Πάλι συνεχίζει εκεί. Μπράσε με τον Κρέσπο. Δεν γουστάρει Κρέσπο. Εντάξει, έκανε καλά παιχνίδια χαμηλά, γίνεται σέντρα. Παίρνετε ένα λεξοτανίλ, τελειώνει η σέντρα, το βγάζετε, το φτύνετε το λεξοτανίλ. Θα τα πούν το μεσημέρι κάποιοι από του δικού σου. Κρέσπο, Κρέσπο, πε μου καλύτερο στο που ήταν τον Κρέσπο. Πε μου ποιο ήταν ο Μποκάνη Κουμαλό, ήταν καλύτερο ή ο Χνόλ που είχα τα καλύτερο. Ποιο Χνόλ. Τι ποιο Χνόλ. Πε μου καλύτερο στο που είχα στο Πάο. Μποκάνη Κουβάλλο, ο Μαλεζά καλύτερο είναι. Αμαλεζά καλύτερο. 25 χρονών Μαλεζά. Ναι. Με τον Κρέσπο. Έχει βάλει και γκολ με τον Άρη, αρκετά ο Μαλεζά. Τι να σε κάνω, ρε Κουλιά. Λοιπόν, Κρέσπο να πούμε. Τα κανάλια Nova Sports είναι διαθέσιμα μέσω του πακέτου With Vision Full Pack. Η χρήση της Wind Vision προϋποθέτει σύνδεση σταθερού Internet Wind βεβαίως. Και μέσω της Wind Vision όλη την εβδομάδα απολαύσατε μπάσκετ. Είδατε τον ΠΑΟΚ, είδατε την ΑΕΚ, είδατε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είδατε τον Προμηθέα με την Ολύμπια Λουμπλιάνας. Συνεχίζεται η μπασκετική παρουσία μέσω από την Wind Vision Full Pack. Διότι αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια και Ολυμπιακό Αρμάνι Μιλάνο. Πριν πάμε στο break, να κεράσουμε και ένα καφεδάκι. Μάλλον θα κεραστείτε μόνοι σας εάν περάσετε από την καντίνα Pit Stop. Μαζί με μια μπουγάτσα θα πάρετε και μια τυροπιτούλα κούτρα. Μαζί με τον καφέ θα πάρετε και το νεράκι σας κούτρα. Στον πέμπτο καφέ ο έκτος θα είναι δικό σας χωρίς πληρωμή. Όλα αυτά σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος.
Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε σε διαφημιστικό, επιστρέφουμε και με γραμμές να θυμηθείτε και εσείς όλα όσα μνημονεύσαμε και εμείς και σχολιάσαμε με τον Κωνσταντίνο και να ψάξουμε παίχτες κλειδιά για το ντέρμπι της Δευτέρας. Επιστρέφουμε μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και το Δελτίο Ειδήσεων. Όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη μας ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν τα ρωτάμε αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα Θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out. Πήρε παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Και ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγικές χορογραφίες σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. 25, 26, 27 και 28 Οκτώβρη λοιπόν. Διαλέξτε ημερομηνία, κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο μας Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Δεύτερη ώρα, δεύτερη πάντοτε ώρα. Εδώ, ραπ, κουλ, Καζαμπάκας. Βγάλε κόσμο τώρα, να δούμε κόσμο. Τι θυμούνται. Να δούμε τι θυμούνται και εγώ θέλω να δω και την ποδοσφαιρική τους παιδεία. Ή αν θες ποδοσφαιρική παιδεία, ναι, δεν έχουν. Δεν έχουν, λες, ε. Όχι. Ό,τι τους ταΐσεις, λες, όχι, κάποιοι είναι ωραίοι. Δεν νομίζω. Χθες βγήκε ένας πολύ καλός σε σένα, ναι, το μεσημέρι. Ναι. Πολύ, πολύ ωραίος. Γενικά παιδεία δεν έχουν ποδοσφαιρική. Ναι. Δεν έχουν. Είναι θειασότες της νίκης. Όποιος βάλει τον γκολ αυτός. Ξέρουν μπάλα αρκετοί. Ναι, αλλά ναι, η πλειοψηφία με το 80% όχι. Το 20% ξέρει καλά. Ξέρει καλά. Και κάποιοι βγήκαν και χθες το μεσημέρι σε ένα και ήταν ένας πολύ ωραίος παοξής που έκανε ανάλυση πώς πρέπει να παίξει ο Πάουκ μπροστά με ποια τετράδα. Ο Μπίσερ δηλαδή πρέπει να είναι δεκάρι και όχι στην πάντα όπως ήταν στον Όφη με τον Καντουρί και τον άλλαξε. Ναι, αλλά, ναι, ναι, αλλά επειδή ο Πάουκ νοσεί στα χαφ, ναι, πιθανολογώ από το φόβο του Λουτσέσκου. Θα βάλει τρίτο χαφ τον Καντουρί και θα πετάξει αριστερά τον Μπίσεσβα. Το είδαμε αυτό το σχήμα με τον, ναι, Όφη, απέτυχε παταγωδός. Ναι. Μπορεί βέβαια να βάλει τον Καντουρί αριστερά, ναι, για να τον έχει όταν γυρίζει σαν χαφ. Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό πάλι είναι μπεσοβέζικο, γιατί δεν θα έχει την έκρηξη, την ταχύτητα κτλ. Σαφώς. Και θα χρειαστούν λέει, καλά τραξίματα αυτό, τον από πίσω αυτό, άμα βάλει Καντουρί αριστερά, δύο χαφ, Μπίσεσβα και Λιμιό δεξιά, που είναι καλός αθλητής ο Λιμιό. Είναι καλός αθλητής. Είναι μαρκάρι, κάνει να είναι. Εγώ έχω ενστάσει στον γκολ. Δεν και συγκλίνει. Και στο ένα μέρα. Δεν το έχει ακόμα. Άμα δεν το έχει, πρέπει να το φτιάξει, ναι, να το κάνει. Για αθλητή δεν μιλάω. Έτσι, ναι. Αθληταράς είναι. Πολύ ωραία ο Λιμιός. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά έχω τις ενστάσεις μου στα τελειώματα και στα αυτά. Και στο ένα μέναν. Εκεί πρέπει να το βελτιώσει. Αυτό θα, σίγουρα πρέπει να το βελτιώσει. Το βελτιώσει, να πάρει. Τρίπλα να βάλει στο ρεπερτόριό του πράγματα, ρε παιδί. Πάμε στις γραμμές. Πάμε γραμμές. Τι έκαναν, ο κόσμος θέλει να θυμηθεί πράγματα. Άρης Πάοκ, να τους ακούσω, να σπούν και αυτοί οι δικές τους ιστορίες. Βέβαια. Μας είπες πολλές σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες πάντως. Έτσι είναι. Έτσι. Θυμάμαι εγώ. Ναι. Βέβαια. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν. Κουστί. Μάλιστα. Το μπαράζ που λες που έγινε στη Λαμία. Ναι. Δεν ήταν μόνο ο Χατζικώστας, ήταν και ο Κεμαλίδης που ήρθε από την Αμερική. Ποιος είναι ο Κεμαλίδης, του ΠΑΟΚ είναι. Του Άρη. Κεμαλίδης του Άρη. Χατζικώστας Κεμαλίδης. Κεμαλίδης, ναι, ο Χατζικώστας είχε έρθει, το ταλέντο ο Χατζικώστας ήταν ο μεγάλος, ναι. Όχι, αυτούς τους δυο φέρα πάντως από την Αμερική. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είδα πολλά ντέρμπι, αν και από το 64 μέχρι το 71 κάθισα. Ναι, ήμουν στη σπίτι, ξέρω, ναι, ναι. Ήμουν σπίτι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν και ο Πιερικός. Αυτό που θυμάμαι, ναι, ήταν ένα πρωινό, ένα παιχνίδι που έγινε 11 η ώρα το, ναι, πρωί. Πάω Κάρης, 0-1 και στο 0-0 κερδίζει πέναλτι ο Πάουκ. Ναι. Και πάει να το χτυπήσει ο Φουντουκίδης. Δεν ήταν 0-1, λάθος, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα. Ποια χρόνια ήταν η Κυρκώστα, ποια χρόνια. 68-2-3 ήταν. Το Αϊστιλάου το Φουντουκίδης. Τα θυμάται όλα κοντά. Ναι, 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 ναι. 2-3 με 3 γκολ του Πετκάκη. Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Πάει να το χτυπήσει. Έχει δίκιο, Κωστή. Δεκαετία 60-70 είναι ασυναγώνιστος, έτσι. Πάει να το χτυπήσει ο Φουντουκίδης. Ναι. Και βγαίνει έξω από την περιοχή. Πήρε φόλα 200 μέτρα. Και πάνω τον γκολ του Πάου θυμάσαι και στο βάλε. Ο Λάζος. Ναι, ρε σκύλε. Και η μπάλα χτυπάει στο κάγκελο. Και γύρισε πίσω στο κέντρο. Επίσης ένα άλλο μάτς. Πες το και αυτό Κυρκώστα, ναι, γιατί ένα είναι πολύ άλλο μάτς, ναι. Άρης Πάουκ του Χαριλάου. Ναι. Έχει κερδίσει ο Άρης
και ο, και ο Σιρόπουλος κάνει στο τέλος του αγώνα τη χειρονομία με το μεσαίο το δάκτυλο και τον κυνηγάει ο Φουντουκίδης. Εγώ είμαι από το μεγάλο το, από το, μεγάλο το πέταλο. Η, μεγάλη, λοιπόν, η επόμενη χρονιά είναι αυτή, για 2-0. Ο Φουντουκίδης τον προλαβαίνει ο Γκαντίνας έξω από την περιοχή του Φουντουκίδη. Δεν έχω δει άνθρωπο να χτυπάει τόσο γρήγορα, ούτε πυγμάχος να ήταν. Ο Γκαντίνας. Ναι, μέσα στα δίχτυα τον έχω. Ναι. Ναι. Ο Γκαντίνας ήταν δεριό. Και είναι, δεν έχω δει. Φύγε το θυμάστε. Μα την, ναι. Την αλήθεια σου λέω. Λαμβώδη. Δεν έχω δει άνθρωπο να χτυπάει τόσο γρήγορα. Τόσο φύγε, γρήγορα. Κλείσε. Φύγε Κυρκώστα, να σε καλά, καλημέρα γόρι μου. Βρεδό έδωσε μπουνιά σε ένα άλογο και σκότωσε το άλογο. Το άλογο, τέρας. Κτίνος. Κουλ, τι έχεις να πεις για την τιμωρία του Φορτούνη, αναμενόμενη και λογική, έτσι. Για το ίδιο λόγο τιμωρία. Μια αγωνιστική. Μια αγωνιστική και 80 ευρώ. Αυτά τα 80 ευρώ εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Δεν τα συμβολικό, καταλαβαίνω. Συμβολικό. Τι συμβολικό, ρε, για το αυτό μου παίρνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 80 ευρώ συμβολικό. Και τον Πασχαλάκη πώς θα το βάλει, παραπάνω. 80 τον έβαλε. Καλά έκανε. Να μην βάλουν τα 80 τι ευρώ. Τι κάνανε, μωρέ. Σου λέω, μία αγωνιστική φτάνει. Τα 80 ευρώ δεν καταλαβαίνω. Περιτά είναι. Είναι περιτά, ακριβώς. Νομίζω ότι μπορεί να τους βάλουν 500 ευρώ ναι. Και να πούνε αυτά τα 500 ευρώ θα πάνε στο αμαξίδιο. Α, έτσι κοπέλας. Το έχουμε. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Αυτό μάλιστα. Δηλαδή την δική σου τη βλακεία. Αλλά 80 ευρώ σε έναν τύπο που παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Κάντε και κάνα τέτοιο φιλανθρωπικό. Μην τα τρώτε τα λεφτά όλοι στην ΕΠΟ και τη Σύμβουλη. Εγώ, έχω να πω στον νομοθέτη να προσέξει κάποια πράγματα. Να τα προσέξει. Τι 80 ευρώ. Πάμε, έχουμε ζήκα κέντρο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Νίκος Σεμεσουδάμια, πάω. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, αγόρι. Ταχύτατα. Ναι, ραπ, σ' αρέσει να μιλάμε τεκμηριωμένα, σωστά. Ναι, ναι. Ναι, θα πω δύο θέματα. Το πρώτο σου είναι για τον Κρέσπο. Ναι. Θα τεκμηριώσω την άποψή μου και θα μου δεν και εμένα κάποτε, ειλικρινά σαν και δεν μ' άρεσε, αλλά το παιδί έχει πραγματικά δείχνει ήθος ποδοσφαιρικό και εκτός και εκτός γηπέδου και θα πω ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι μέχρι την 23η αγωνιστική πριν το μάτσο τον Ολυμπιακό, η ομάδα μου είχε 8 γκολ παθητικό. Ναι. Άσο μετά το τι έγινε. Φέτος η ομάδα μου έχει δεχτεί 1 γκολ στην Ελλάδα. Ναι. Και θα πάρω και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Ναι, όντως συμφωνώ μαζί σου στον αέρα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά κάτω είναι ίσως από τους πιο παίχτες διαλωμένους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και το μόνο γκολ που φταίει για μένα φέτος στον αέρα ήταν. Που λες εσύ για το θέμα του. Δεν με νοιάζει τι φταίει. Άκου να δεις. Το θέμα είναι ότι γενικά δεν έχει άλμα στα χτυπήματα στον αέρα. Κάτω χαμηλά με την μπάλα είναι φανταστικός. Τώρα και να σου πω το θέμα του γκολ του Πρίγιου. Και όχι μόνο με την μπάλα κάτω και στο τοποθετήσεις του είναι φανταστικός και κερδίζει και εκεί πόντους που δεν έχει άλμα. Το γκολ με την ΑΕΚ του Πρίγιοβιτς, ο Κρέσπο άμα ήταν να τον έκοβε. Εννοείται θα τον έκοβε ρε φίλε, τι είναι, οικονόμουν ο Κρέσπο, με τρελάνετε. Α, με τρελάνετε. Παίρνουν κάτω χαμηλά ποια ομάδα έχει κάνει το παίχτη. Καμία. Υστερεί στο άλμα, το οποίο πολλές φορές το μπαλώνει με τις καλές τοποθετήσεις. Όχι για τα παιχνίδια Άρης Παοκάρης. Ναι. Στο ένα ήμουν, στο ένα δεν ήμουνα. Και τα δύο παιχνίδια είχαν έρθει 2-2 που ήταν πολύ ωραία. Σε ποιο ήσουν, σε ποιο. Με το 14 ήταν πολύ ωραία μάτσα. Το 13 ήταν, το 13 ήταν. 13, ναι. Και το άλλο ήταν στην Τούμπα, 2-2 πρέπει να ήταν το. Με το Ατματζίδη την τρίπλα που τον. Ο Σανχούρχο που τον έβαλε, ναι, φύγε, επόμενη γραμμή. Το Σανχούρχο έκανε μαγκές ο Ατματζίδης να πούμε και του την πήρε ο Σανχούρχος τότε που έπεσε ο Άρης, το 2-2 με τον Χατζατζάρα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Πάντως ψάχνω να βρω τον Κό και τι άλλο έχει κάνει στην καριέρα του. Μόνο ένα μάστρε, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να πω για τον Πετκάκη, γιατί ήταν αποκάλυψη. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Και ξανά δεν έπαιξε. Ο Πετκάκης δεν ξανά έπαιξε. 17 χρονών ήταν. Ήταν μαθητής της τρίτης λυκείου. Ναι. Από τα Κουφάλια. Ναι. Και ο αδερφός του ο Τάσος δικηγόρος. Ναι. Το παιδάκι αυτό το ήξερα από μικρό. Ναι. Και ένα κουκλάκι ήταν, πολύ όμορφο παιδί. Δηλαδή ναι. Μου λέτε ότι ο Πετκάκης έπαιξε μία φορά, έβαλε μία φορά και έβαλε 3 γκολ. Και εξαφανίστηκε μετά. Πήγε στον Πασεραϊκό μετά. Ναι. Και ήθελα να πω επίσης τον κύριο Ραπτόπουλο ότι τον πατέρα του τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Πήγαινα και στην τράπεζα στην Εθνική κάτω εκεί, στην Ίωνος Δραγούμη. Με τον Μπούζα εκεί μαζί που ήταν. Μαζί ήταν με Μπούζα. Ναι, ναι, ναι. Και... ήρεμος στην τράπεζα ο μπαμπάς. Όχι. Όχι, ούτε και ήρεμος, μάλιστα. Ο πατέρας του είχε ένα πλεονέκτημα τεράστιο, το οποίο το κληρονόμησε ο μικρός. Γιατί συγκινούμε όταν μιλάω για τον Τάκη, τον αγαπούσα πολύ.
είχε πνευματική υπεροχή. Είχε. Δηλαδή το μυαλό του έφευγε μπροστά. Έτσι και του συναδέλφου σου του Ραπτόπουλου εκεί το μυαλό του φεύγει μπροστά με χίλια και τον θαυμάζω και αυτόν. Δυστυχώς στην οικογένειά μας μόνο το δικό μου το μυαλό και του πατέρα μου πήγαιναν μπροστά, τον αλωνών πήγαινε πίσω. Να σε καλά. Να είναι καλά ο κύριος. Ναι, να σε καλά. Εμένα με συγκίνησε μόνο που το θυμήθηκε και γύρισε πίσω τον χρόνο. Και εσύ, και εσύ είσαι συγκεκριμένος. Ναι, αλλά αργός τι, πού αργός. Αλλά προλάβαινε, σου λέει. Ναι, αλλά είχε γρήγορη σκέψη. Ναι, αλλά άμα ήταν γρήγορη σκέψη, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Για τουρμπίνα. Ναι, αυτό ήταν κακό γι' αυτό. Ναι, αλλά ήταν έστροφος όμως. Ναι, άμα ήταν και βλάκας και αργός, τι θα γινόταν. Ναι, δεν γινόταν βγει. Δεν θα μπορούσε να παίξει. Δεν θα έβγαινε εσύ. Ήταν αργός. Και ένα μάτσο άριστο έκανε στο πρωτάθλημα εξαιτίας του πατέρα μου και του Σπυρίδωνα που ήταν αργοί και οι δύο. Πήγαν κατακτητικά στην Κατερίνη να πάρουν το μάτς. Και τραβήχθηκαν όλοι μπροστά και είχε ο Πιερικός δύο βολίδες μπροστά. Δεν θυμάμαι τώρα, άλλος θυμάται. Κοτσιανικούλιδες είχε. Τι, ναι. Σφαίρες. Ναι. Και τους πήγανε στην κόντρα και τους κερδίσαν 2-0. Εντάξει. Είχε μυαλό, είχε σωστές τοποθετήσεις. Ήταν δυνατός. Και αργός. Εντάξει. Okay. Αν ήταν και γρήγορος σαν τον Κρέσπο δηλαδή τώρα που μου λες, ο Κρέσπο που είσαι στο άλμα. Okay. Δεν θα παίζει στον Πάο και στον Άρη. Θα έκανε καριέρα εξωτερικό. Ναι, ο Κρέσπο χαμηλά είναι πολύ καλός. Υπέροχος είναι. Ναι, αλλά πίδαρε. Δηλαδή κάνε λίγο προπόνηση στα άλματα. Πάμε να μαθήσουμε. Εκεί δηλαδή που υστερεί. Σωστό. Αυτό ναι. Ναι. Πάμε γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο. Ο κόσμος θέλει να θυμηθεί και αυτό σε παιχνίδια που ήταν εκεί. Για να δούμε. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Τι διαμάντια είστε και οι δύο. 8 με 10 είστε. Εσύ είσαι το διαμάντι του Μύρου. Είστε φαινόμενο. Ναι. Ναι. Άστα. Έχω να το πω. Ναι, άστα γλυψίματα. Έχω καιρό που να σ' ακούσω πολύ καλύτερα. Ναι. Ναι. Κωστάκι μου, κοίταξε. Ναι. Έχω κάνει εταιρεία με αδεσοπριώνα, κοψίματα μας θέλεις. Ναι. Άκουσα και τη εισαγωγή που είναι με τον Καρατζίδη. Είμαι έτοιμος. Τίποτα μας θέλετε κανένα κόψιμο με αδεσοπριώνα και αυτά. Τι εταιρεία έκανες. Ομόρυθμη, ανώνυμη, τι εταιρεία έκανες. Όχι, εταιρεία ελεύθερος επαγγελματίας και πυροτεχνίτης, οικοδόμος, αποχετεύσεις διάφορα κλαδέματα, ιστορίες, όπως είδα και στη... Στα κλαδέματα, ναι. Στα κλαδέματα και στα χόρτα θα σε χρειαστώ. Μπράβο, ό,τι θέλει τα αγόρι μου. Αλλά πρόσεχε. Και στο εξοχικό, αλλά... στην επανομή. Ό,τι θέλει κουστί. Μην μπει στο γείτονα και αποψηλώσει του γείτονα, φοβάμαι. Μην μπει στο άλλο. Αυτό είναι τα 240. Με τα 240 ευρώ. Κοίταξε. Και εγώ ακόμα είναι με το κλακ να έχετε να τα φορτώνει, να τα ανεβάσετε. Έχω δικού μου ανθρώπου. Φύγε Φωτιάδη. Σα αγαπώ πολύ. Ωραίο ο Φωτιάδη. Στα κλαδέματα, δεν. Στα κλαδέματα, στα 300 να τα δίνει αέρα πατέρα. Έχει ομάδα έμπειρο τεχνικό. Αυτό είναι έμπειρο τεχνικό. Εμπειροτεχνικό. Πάμε, καλημέρες. Εμπειροτεχνικό. Καλημέρες, παιδιά. Ζουμερίνα είστε. Δεν υπάρχει. Φωτιάδης είναι θεούλης. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλώς την Χαλίβη. Άμα κάνει Προύτο την Κρίνσκη, θα βγάλει 10 κρέσπορε ιερόσιλοι. Καλώς η Χαλίβησα. Ιερόσιλοι. Ναι. Ποιος είναι Χαλίβησα ιερόσιλε. Χαλίβησα. 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 Πάσε ένα βράδυ, κοιμάσαι. Ναι. Λες, θα ξυπνήσω έτσι ώρα το πρωί, πάω να κάνω εκπομπή. Μάλιστα. Επειδή είναι Σαββατοκυριακό, δεν έχεις να ξυπνήσεις έτσι το πρωί. Ναι. Και σε ξυπνάνε οι αποκάπητες και σου λένε, έλα να πάρουμε εισιτήριο, πήραμε βαθμούς πίσω. Ναι. Μια μισή ώρα την νύχτα ξύπνησε ο δικαστής για σένα. Είπα, δεν μιλήσαμε για δικαστικό μέτωπο, για αγωνιστικό διαιτητικό μιλάμε. Δεν τρελάνεις, πήρες βαθμούς πίσω μια μισή ώρα την νύχτα, ρε λιμοτάγαρο. Δεν ήταν μια μισή ώρα, αδιάβαστος είσαι πάλι. Η απόβαση βγήκε 10 η ώρα και με λάθος του δικαστή αναρτήθηκε η απόβαση 12 και 12. Σε πειράζει που σε λέω Χαλίβησα, δεν σ' αρέσει η αλήθεια. Μακάρι να ήμουν. Ναι. Αν ήμουν δεν θα έπρεπε να μην τρία. Δεν μου λες. Εγώ δεν θα έκανα το πρωτάθλημα. Θα το παίρνα εγώ. Σιγά μην το παίρνεις εσύ. Λοιπόν, δεν μου λες. Άρης ΠΑΟΚ. Θα σφίξεις γροθιές αν βάλει κανένα γκολ ο Άρης, ε. Όχι γροθιές. Ανατολική Θράκη 10 ή 12 δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ούτε θα είναι όρθιος με κασκό του Άρη. Α, μπράβο, όλους σας θέλω, αντί σας θέλω, απέναντι. Γιατί... Φιλιά! Εκεί μην κυκλοφορείς πολύ με κασκό του Άρη. Ναι, κάνε μαγκές εκεί, κάνε μαγκές. Να σε σώσει μετά ο Ραπτόπουλος. Ναι. Έχω ένα λεπτό έχω. 30 ναι. Δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Νικόλα, έχουμε εγώ γεμάτο κέντρο. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο Άρη πάω, θυμάμαι κάτι. Πάω ΚΑΕΚ 0-3 στο 30 κατεβαίνα τα πανό. Ναι. Κάτι Άρη ΣΑΕΚ 0-4 ο Σκόκο του σκόραρε από το κέντρο. Ναι. Κάτι τέτοια παιχνίδια μου. Εγώ θυμάμαι 0-2 στο ΑΚΑ πρόσφατα. Μάλλον μπορεί να μην τελειώσει κύπελο. Αύριο μπορεί να μην τελειώσει ποτέ και να πάει. Φύγε βρε κακό προαίρετε. Φύγε βρε Χαλίφισα. Τα λέμε. Φύγε βρε Χαλίφισα. Καλημέρα, επόμενο. Έλα. Χαλίφισα. Καλημέρα. 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 Εγώ με λέω. Ναι, φίλε. Έλα παιδιά, καλημέρα. Καλώς ο Νεαπολίτης είμαι. Καλώς ο Νεαπολίτη.
Τι κάνουμε? Ένα εδώ, κάνουμε ένα... ποτπουρί που λέμε. Ένα ποτπουρί, θυμόμαστε την παλιά μάτς. Να πει στο φιλαράκι τώρα που μιλούσε με το μάτς με την ΑΕΚ, την απόφαση βγήκε από την Eurosport, το είπαμε 11 και 10 με το ρολόι. Βρε, το χαρτί υπάρχει, είναι 10 και κάτι που έχει βγει η απόφαση. Ναι, απλά, η ΕΡΑ το είπε 11 και 10, τα μία μισή μπορείτε να δείτε στον ύπνο του. Ακριβώς, ακριβώς. Στην άλλη πλευρά. Ακριβώς. Έτσι τους συμφέρει, έτσι το λένε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το Άρης ΠΑΟΚ τώρα, ας την ΑΕΚ. Πάμε πιο γρήγορα, βάλε Τετάρτη. Ναι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αν και πάω ξύς θυμάμαι δύο κολλάκια που μας πέταξε ο Άρης, δεν τα πάω καλά τις χρονολογίες, ένα ήταν με τον Κάμπορα. Ήτανε καλό σέντερφορ ο Κάμπορα. Κάμπορα ήταν παιχτάρα μεγάλη. Και πρόσεξε, τον φάγανε για να προωθήσουν τον Κό και τα χαϊβάνια εκεί πέρα. Ναι. Τα χαϊβάνια. Το 9-10 ήταν με τον Κάμπορα, το 9-10 τη σεζόν. Με πλάτη στην εστία γύρισε, έκανε. Μας είχε κάνει κουτούς. Ειδικά το πρώτο το γυριστό ήταν υπέροχο κολόντος ο Αγωστή. Εγώ όπως και το μόνο πλανήτη εκείνο που είχε βάλει ο... Εγώ ψοφάω φίλε για σέντερφορ σε αυτό το στυλ. Δηλαδή... Ας κάνει λίγο στον Μπόι, δεν με πειράζει. Ας πούμε, εντάξει, να μην είναι και ο σούπερ. Ας έχει ένα χαβ να πηδάει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Αλλά να έχει τρίπλα, όπως... ένα με έναν ταχύτητα. Να μην ξέρεις με ποιο τρόπο να το πιάσεις, να πούμε. Τέτοιο πράγμα. Και ναι. Όπως τα δύο κολλάκια που έχει βάλει ο ένα, το ένα ήταν ο Λόρενς, ο Άγγλος. Ναι. Το άλλο ήταν το Αθανασιάδη. Το Αθανασιάδη ήταν υπέροχο, εκείνο το Βολ Πλανέλης. Ναι. Το Μάρκο τον Βελίδη. Ναι, υπέροχο γκολ. Ήταν κολλά. Ήταν και η τελευταία μεγάλη έτσι, νίκη του ΠΑΟΚ με 4-1, έτσι. Τότε που κατέβηκε ο Άρης ανοιχτά στην Τούμπα. Ναι. Να πω την αντεκάδα γρήγορα. Βέβαια, άκουλε. Ο τρελός θερματοφύλακας. Πώς θέλω ρε παιδιά να βγει αυτή η αντεκάδα, ο Θεός να δώσει. Στο συγκεκριμένο μάτς και θέλω να μου πεις και εσύ Κωστή. Θέλω να παίξει ο Αργεντινός θεματοφύλακας. Έλα ρε τώρα, όχι, όχι ρε. Θα αλλάξω τώρα τον θεματοφύλακα σε αυτό το μάτς, πειράματα. Θέλω στο συγκεκριμένο μάτς. Γιατί? Γιατί είναι πολύ καλύτερο σαν το στυλ παιχνίδι του Άρη ο Αργεντίνος. Μάλιστα, εγώ δεν σε καταλαβαίνω όλοι απολύτη, δεν σε καταλαβαίνω. Παίζει με την μπάλα, με τα πόδια, πολύ καλύτερα. Ναι. Δεν βγαίνει ο Πασχαλάκης. Σε τεράστια φόρμα, σε τεράστια φόρμα, δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει. Α, μπράβο, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ενώ ο άλλος με την μπάλα είναι πολύ καλό. Έχει να παίξει κανένα τεράστιο. Δεν αλλάζει τερματοφύλακα, ειδικά σε ντέρμπι, αδερφέ, να ξέρεις. Δεν τον αλλάζει. Ναι. Τα στόπερ μας τα ξέρουμε ποια είναι. Όλη την δράδα ξέρουμε, συνάμυνα. Το θέμα είναι θα γίνει στα χάρτη. Πες μου τους τέσσερις μπροστά έξω. Νικό. Ναι. Νίκο, μισό λεπτό λίγο. Αργά θα το πάω. Πας αργά όμως, γρήγορα γιατί έχουμε κόσμο και break. Έλα, πάμε. Δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Ρουμάνος. Α, ο Τόσκαφες. Μπροστά του Βιερίνια. Ναι. Στο άλλο άκρο δεξιά ο Ζαμπά. Ναι. Αμυντικό χαφάκι στο Βέρλουμ. Βέρλουμ. Λίγο πιο μπροστά το Σάχο. Θα αφήσει έξω τον Κάνιας. Το Βιεσέσβαρα. Ναι. Και μπροστά ο Πρίγιος. 2-0 θα κάνεις στο 25ο λεπτό. Να σε καλά αδερφέ. Να σε καλά. Θα σε πάρουν τα σκυλιά εκεί το κέντρο. Και θα αρχίσει να πέφτει πρώτο μάμα. Σκόρερ στα παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ, ο Λάμπης ο Κουρουκίδης. Α, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Έπαιξε στο πρωτάθλημα Πόλεων. Ναι. Ψήνεται δεκαετία. Πρώτο σκόρερ για τον Άρη, ο Νίκος Αγγελάκης με 14 γκολ. 12 και ο Κουρουκίδης. Κανένας από τη νέα γενιά, ρε παιδί μου, δεν έχει φτάσει σε τόσο. Ο Αλεξιάδης πόσα έχει. Ο Αλεξιάδης έχει 7. 7. Ναι, έχει 7 γκολ. Ο Αλεξιάδης. Ο Κούδας έχει. Ο Κούδας πόσα έχει. Ο Κούδας δεν υπάρχει λίστα γιατί έχει κάτω από 6 που έχουν ο Καλογιάννης, ο Ετιέν, ο Μουρατίδης, ο Παπαδάκης, ο Τζινόπουλος και ο Χαϊβανίδης. Χαβανίδης. Χαβανίδης. Άρα έχει λιγότερα τέρματα. Δεν έχει μπει καν στη λίστα με τους πρώτους σκόρερ. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιον από τη νέα γενιά. Βέβαια τότε έμεναν πολλά χρόνια. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν 12-14 γκολ να έχει κάνει καλό σερί. Στην απάντηση που θέλεις να δώσεις. Ούτε ο Σαράφης έχει κάνει. Ούτε ο Σαράφης. Ούτε ο Σαράφης. Γιατί εγώ τώρα προσπαθώ να θυμηθώ παίχτη που φοβόντουσαν οι μεν και οι δε. Δεν θυμάμαι κανέναν. Κάθε φορά ήταν άλλος ο πρωταγωνιστής. Ναι. Αμία ο Κάμπορα, αμία ο Κλάους. Μία ξέρω εγώ Φωτάκης, έβαλε και αυτός γκολ. Μία ο Λαζαρίδης, έβαλε και αυτός γκολ. Μία ο Χαβίτου. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος. Πίσω γραμμές βάζαν πολλά γκολ. Βάζανε γκολ αμυντική, Μαλεζάς έχουν βάλει γκολ. Ναι. Λοιπόν. Φουντουκίδης έχει βάλει γκολ. Φουντουκίδης, αλλά κάποιος παίχτης να έχει μείνει στην ιστορία ότι βλέπει Άρη και σελνιάζεται ή αντίθετα. Βλέπει πάω και τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Συνολικά ούτε πάει. Το Κόκε.
Το οποίο έβαλε σε ένα μάτς δύο γκολ και τον κάνανε ήρωα οι άλλοι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κάνανε. Και τον κάνανε ήρωα. 5 χρόνια 28 γκολ. 29 έβαλε πέσω ο Πρίγιοβιτς όλη τη χρονιά. Μία χρονιά. Ποιο κόκερε. Αυτό είναι κατασκεύασμα του Σκόρδα στη Λιόν. Γεια σου Σκόρδα. Γεια σου Λαύρου, ναι. Και το άλλο το Χαϊβάνι εκεί που εξαφανίστηκε από προσώπου τη που έριξε τον Άρη Γάμα Εθνική. Ο Αθανασιάδης, ναι. Λοιπόν, το καρτούν εκείνο. Η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Win στο 13800 ή στο win.gr κάθετος Vision. Μέσα από τα κανάλια Nova Sports στην With Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές οργανώσεις Ευρωλίγκα, Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και κορυφαίες ομάδες Super League. Παίρνουμε ανάσες, επιστρέφουμε, γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Θυμόμαστε μεγάλα Άρης ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μετά τη Μαράγδα Μπασάκου, πάλι εδώ μαζί σας. Όταν εξακολουθεί να βρίσκεται στην πόλη ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν τα ρωτάνε αυτά. Το καλύτερο παιδί κάνει πάταγο στο Βεργίνα Θέατρο. Όλα τα live του ήταν sold out και πήρε παράταση για 4 τελευταίες παραστάσεις. Ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα κονσεπτικό live με μαγικές χορογραφίες της σκηνοθεσίας Σοφίας Πειράτου. Άρα 25, 26, 27 και 28 του Οκτώβρη διαλέξε ημερομηνία. Κλείστε εισιτήριο για να δείτε μια σπάνια μουσική παράσταση με τον αγαπημένο μας Πλούταρχο. Εισιτήρια θα βρείτε από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Τελευταίο ημιωράκι, ανοίγουμε ξανά μαναγραμμές. Τα 90 είναι δικά σας. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Θυμόμαστε μεγάλα μάτς, ωραίες στιγμές από Άρης ΠΑΟΚ, πρωταγωνιστές. Μάτς που μας σημάδευσαν και βεβαίως να σας ενημερώσουμε άπατες, όπως ακούσατε και στο σποτάκι νωρίτερα, ότι ετοιμάζεται τρομερή υπερπαραγωγή 9 ωρών με pre-game, περιγραφή post-game με την καλύτερη ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών για το Άρης ΠΑΟΚ από τις 5 το απόγευμα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, με όλα όσα θα γίνουν μέσα έξω από το γήπεδο, τη γνώμη των ακροατών. Θα τα έχετε όλα στο πιάτο σας εδώ στο Μετρόπολη. Στην Κυριακή θα γίνει χαμός, έτσι. Όλο το επιτελείο του της Μέτρος και του Μετρόπολης Κωνσταντίνε θα είναι επιποδός. Βέβαια, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Μεγάλο μάτς. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Χαμός. Όλοι στο πόδι. Θα είμαστε για ένα πολύ μεγάλο μάτς που μας έλειψε. Θα πάει και ο Ποκολόγκα εκεί. Θα πάει και ο Ποκολόγκα. Θα δώσει άλλο χρώμα στο παιχνίδι. Έτσι, με τι άλλο. Μας έλειψε το μάτς. 4,5 χρόνια χωρίς Άρης ΠΑΟΚ είμαστε. Για πρώτα. Πρέπει. Καλημέρες. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ ακούγομαι. Βεβαίως. Δεν πέραν πολύ τακτικά, αλλά με αφορμή την κυρία Στέλλα, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε καλά. Εσείς οι δυο, αν δεν ταιριάζατε, δεν κουβαριάζετε. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν κουβαριάσαμε λοιπόν, την κόρη. Είχα επαφές δυο πριν μια εβδομάδα με την κυρία Στέλλα και τον κύριο Νίκο. Παίρνουμε στο σπίτι τους, βλέπω δυο μεγάλες αφήσεις του Χριστίδη, αποκρούσεις, φοβερές αποκρούσεις. Λέω γνωστός μου σας, μετά έχει την κυρία Στέλλα, μου λέει δεν ξέρεις τον άντρα μου, και μετά που γνωριστήκαμε, φυσικά είχα το δω χρόνια τον Χριστίδη. Και πιάσαμε κουβέντα και έλεγε μια περίπτωση με τον πέρατη που πήγα χτυπήσει ο Κούδας, που πέρασε 5-6 φορές μπροστά ο Χριστίδης. Του λέγεις πας τα νεύρα, λέει. Ποια χρονολογία ήταν αυτή? Το 70 ήμουνα μέσα στο γήπεδο, μέσα στο καταζόγλιο. Το 70. Τώρα πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είμαι στα 65. Εντάξει, μια χαρά είναι ακόμα. 65. Εντάξει, 2-3 χρόνια φίλοι τα έχεις ακόμα. Και με έλεγε, θυμηθήκαμε πολλά παλιά, Παοξού, Φόλα η κυρία Στέλλα. Νομίζω ότι κρύβεις λίγα χρόνια. Γιατί? Πότε είσαι γεννημένος? Πότε είμαι γεννημένος? Ναι. Το 52, 53. 52 το 53. Ναι, 53. 52 είμαι, είπες προηγουμένως. 53. Τέλος. 53 σκέτο. Τέλος τώρα. Εντάξει, λέω μήπως λοιπόν, και το 40 κρύβεις χρόνια. Με έλεγε, ακούς, και η κόρη της είναι Φόλα Παοξού. Και αυτή η Φόλα Παοξού. Η κόρη είναι Παοξού, η δική μου Παοξού. Και η Βιενούλα, αφού βάλαμε το λάδι, να μην βγει πάω. Έπαιζε μπάσκετ στο, ή στη Μέντη, στο ΒΑΟ μου φαίνεται. Στον ΠΑΟΚ έπαιζε μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ έπαιζε. Δεν τα θυμάται καλά. Φύρα 4 είναι η Στέλλα, φύγε.
Θύρα 4 ήταν. Είναι. Θύρα 4 έτσι. Αρχή Αλσχάιμερ, φύγε. Καλημέρα, να είναι καλά τον άνθρωπο, το ρήμαξε. Να είναι καλά. Γεννημένο στο 49 και κρύβει χρόνια στο λόγο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιοι άντρε. Για γυναίκε, οκ. Ο 40 πρώτο. Ναι. Εδώ που κάνει εκπομπή. Ναι, κρύβει τα χρόνια του. Είναι το 48 γεννημένο και αυτό λέει ότι είναι το 52. Δεν μπορώ να το χωρέσω νου μου ότι κρύβουμε εμεί οι άντρε χρόνια. Γιατί δεν θα κρύψουμε άλλωστε. Τόσα είμαστε. Ξέρω δέσμο. Έχω anytime ζαμπάλε, πε το κουμπαράκι σου, λέει στο Βικελίδη. Τι έχει? Anytime χωρί ζαμπά για τον πρωταγωνιστή που ψάχνουμε. Ναι, εντάξει. Ποιο πιστεύει ότι μπορεί να είναι κλειδί. Ναι, ο ζαμπά είναι στο χώρο άμα βρεθεί. Δεν θα βρεθεί κάποιε φορέ. Σε κλειστό χώρο τον περιμένω. Που ο Άρης λόγω έδασα θέλει να δείξει αυτό πράγματα, να βγει λίγο μπροστά, να πρεσάρει. Ναι, λε να βγει σε αντεπίθεση. Μπορεί. Μπορεί. Πάμε να καλημερίσουμε. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο. Έλα, βίλε. Ναι. Καλημέρα, Νικό. Καλώς σωνα. Νικό Άρης, ξέρει γιατί βγήκε στην πρώτη εθνική? Πότε και γιατί? Γιατί βγήκε τώρα για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτοί είναι όλοι τους. Δηλαδή κοιμούνται και ξυπνάνε. Με ένα όνειρο, τρελό. Τι πράγμα δεν είναι αυτό, ρε. Αλλά εγώ δεν το πήρα για αυτό. Πήρα για να σας πω μια κακιά ανάμνηση από το γήπεδο Άρης ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει πολλά χρόνια. Γιατί όπως σου έχω πει, έχω δύο φορές το 40 είμαι. Ναι. Τι είναι, λέει? Το 40. Το 40. Δεν κρύβεις χρόνια εσύ. Όχι. Δύο φορές το 40. 80. Α, 80 εσύ. Ναι. Ο Αλεξιάδης εσκεμμένα πέφτει με τα πόδια, με τις κάρες επάνω στο κεφάλι του Μουσελεμίδη και σπαρταρούσε. Και μας βάλανε χωρίς να έχουμε τερματοφύλακα 4-0. 5-1 χάσατε και εσύ Αλσχάιμερ, φύγε. 5-1 χάσατε, όχι 4-0. Το 65-66. 5-1. Με Ψηφίδη, Χατζικώστα, με Σιρόπουλο, με Αλεξιάδη. Έτσι γινόταν τότε. Τότε είχε βάλει γκολ ο Κούδας, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι με το πέναντι. Έτσι γινόταν έτσι τότε. Ναι. Και μια φορά ο Λιτόπουλος έδωσε μια κλωτσιά τον Αλεξιάδη και λένε ότι το Αλσχάιμερ από τότε το έχει. Α, από εκεί, ναι, το χτύπημα. Έτσι είπε ο Ψηφίδης. Ο Ψηφίδης, ο κύριος Ψηφίδης. Έχει κάνει Ψηφίδη. Ναι. Έκανε λίγο. Του λέει του Λιτόπουλου ο Ψηφίδης. Ναι. Μου φαίνεται η κλωτσιά που του έδωσε τότε τον επηρέασε. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, βέβαια. Γεια σου, γεια. Καλώς σωνα. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο τόσο πρωί, εξαιτίας του ντέρμπι και τη συζήτηση που έχετε. Να θυμηθούμε κάποια μάτς παρελθόντος. Βέβαια. Που σε σημάδεψε, λοιπόν, που τα θυμάσαι. Μηδέν μπορεί... ένα με την Τούμπα με ηλεκτροχαβίτο. Και με τις κλωσιές του Σιρήλου, να πούμε, και που ήθελε να μην πάρει κόκκινη κάρτα. Έτσι, το 2009. Ναι, βέβαια. Τελευταίο δικό του άνθρωπο. Όχι το 9, δεν ήταν το 9, το 11 ήταν. 10-11. Δεν, ναι, το παίζω έξω σήμερα. Έχω τη λίστα μπροστά γι' αυτό. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Τελευταίο δικό του Άρη. Σωστά. Επίσημο διπλό. Ναι, ισχύει. Πρώτον. Δεύτερον, τα μάτς που με αθηνικές 4-1 και μέσα στο Χαϊλάου δεν πέρασε, μετράνε, που εγώ ήμουν λιμό. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν μετράνε τα δικά σου οι τεσσάρες επειδή ήσουν λιμό. Δηλαδή ο άλλος που ήταν λιμό, γιατί να μετρήσουν οι δικές σου τεσσάρες? Δεν στέκει αυτό που λες. Επειδή είχε μου ρίξει μου τις τεσσάρες. Εγώ είχα κάτι παιδάκι και κάτι το Σουνά, είχα και τον Νταμαρλή να πούμε και είχε τον... Φίλε, το 12 με αγκάνθο επιθετικό ήσουν, να ξέρεις. Μπερδεύεσαι. Και το 10 που έβαγες την 4 ήσουν με κάμπορα. Μπερδεύεσαι. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε επόμενη γραμμή. Απλά δεν φταίει ο αντίπαλος. Δεν φταίει ο αντίπαλος, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Να σε καλά, καλημέρα, αδερφούλη. Αν εσύ ήσουν λιμό. Όχι, δεν ήταν λιμό. Με αγκάνθο και με κάμπορα ήταν επιθετικούς εκείνη τη χρονιά. Το 9-10 ο Πάοκ είχε Ήβης, Μουσλίμοβης και Βιτόλο. Και ο Άρης έβαλε τον κόλ με τον Νέτο. Δηλαδή, τι λιμόν ήταν. Ο καθόλου. Αυτοί οι παίχτες μας λέει ο Άρης ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του που είχε φτιάξει με Χαβίτο, Κόκε. Καλημέρα, ναι. Κάμπορα και Κάμπορα. Ναι. Έπεσαν γραμμούλες ανοιχτές αρκετές πλέον ξανά, μάνα. Καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Να, η κυρία Δώρα θα μας σημίσει τώρα μάτς. Είναι εκλεκτή η κυρία. Εγώ θυμήθηκα τώρα το Χριστίδη που μπήνει στο Κωστή. Σας άρεσε ο Χριστίδης, κυρία Δώρα? Πάρα πολύ. Ωραίο παιδί, δεν ήτανε? Και καλό παιδί. Ναι, όχι, όμορφο παιδί δεν ήταν. Όμορφος ήταν. Α, ήταν κουκλετές. Θυμάμαι, ναι, Κωστάκη, μια χρονιά, δεν θυμάμαι τη χρονιά που πήγαμε στο Βόλο. Ναι. Και τρεις φορές τον έβαλε και ζητήσει να χτυπήσει το πέναλτι. Το πέναλτι, στο 4-2 λες. Ναι. Το θυμάμαι σαν ήταν χθες, αλλά δεν μπορώ το να θυμηθώ. Το 67 ήταν, το θυμάμαι σαν ήταν χθες. Ναι. Χρονολογία δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου? Ο Γιδόπουλος. Ναι. Ποιος είδε ο Κωνσταντίνος? Και θυμάμαι αυτός ήταν ο Σταυριανίδης. Έπεσε τερματοφύλακας αυτός με ένα 75. Το Σταυριανίδη και τον Άδρα Βουγαπίδη και τον Ιψιό Βλαμίκο και ο Βούδεκ. Πολύ κρύο έκανε και την πέρα. Τρία πέναλτι χτύπησαν για να βάλουν ένα γκολ. Ναι. Το θυμάμαι.
Το έχω δει δηλαδή στον ύπνο μου. Δεν ζούσα τότε εγώ. Ναι, αλλά το εσύ είναι ήσουν το... εκδρομή. Εκδρομή, ναι. Ήταν εκδρομή. 90. Πηγαίνατε. Πηγαίνατε. Που έπαιζε ο Άρης πηγαίνατε τον άνθρωπο. Και τον χαμπρό με τον Σταυριανίδη. Δεν μου λες τώρα, ο άντρας πόσα χρόνια έχει πουπέδα, κυρία τώρα. Ο Σταυριανίδης που είχε το φροντιστήριο. Ναι, δεν μου λες, πόσα χρόνια έχει που πέθανε ο άντρας. Ο άντρας μου, κοντεύει 30. 30 χρόνια τον έστειλες. Και 7, 8, 9 χρόνια το είχαμε εγκεφαλικό. Παιδεύτηκα πολύ κοστί. Δεν μου λες πολλά χρόνια διαφορά είχατε. 3. Α, μόνο 3. Mm. Ναι. Α, νέος πέθανε, 64. 62 χρόνια. Α, νέος άνθρωπος. Ναι. Νέος. Πολύ νέος και από τα 50 αρρώστησε. Έφαγε τράβηξε λούκι, ναι, κυρία, ναι. Δώρα. Κεφαλικά είναι δύσκολα. Τράβηξε λούκι, κυρία Δώρα. Ξεσκάτωσε τον Άντων, Άντων, βέβαια. Πολύ παιδεύτηκα. Την υγειά σου να έχεις, κυρία Δώρα. Χαρήκα μου, σ' ακούσαμε και σήμερα. Εγώ δεν σας πήρα σήμερα να σας πω με την Νίκη, γιατί αύριο θα πάω στην αδερφιά μου. Έχει γεννήσει τον κόλλη της. Ναι. Να σε γερή, να σε γερή, κυρία Δώρα, να σε γερή. Τι θυμήθηκε, ρε. Αυτό πριν 52 χρόνια. Χτυπήσαν 3 πέναλτι γιατί λέει κουνήθηκες. Το πιάνει. Ξανά. Ξανά το πιάνει. Θύμισε Πάουκ Μπάγκερ που συνέχεια είχαμε. Το ξαναπιάνει. Ο Χριστίδης την τρίτη φορά του λέει, έλα βάλτο. Βάλτο να τελειώνουμε. Βάλτο να τελειώνουμε. Τι ακάθεται. Κάθισε έτσι άνθρωπο στο πάλι. Πάουκ Μπάγκερ. Ναι, θα θυμάσαι. Το Φορτούλα, ναι, ναι, Φορτούλα. Φορτούλα ξανά μανά. Φάλα επανάληψη να πει. Ναι, ναι, άλλη, ναι, ναι. Τουλάπα εκείνη. Φορτούλα. Μεγάλη τουλάπα. Άλλο κτίνος. Άλλο κτίνος, όπως εκείνο το κτίνος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου. Ο Φορτούλα. Φορτούλα, ναι. Είχα πολύ εκτίμηση. Ναι. Σε ένα μάτσα Άρης ΠΑΟΚ που παίζανε αντίπαλοι, ο πατέρας μου προπονητής και βοηθός και ο Φορτούλα, ο Κιοφιτζόγλου ο Λάζαρος στον πάγκο, τον έκανε το δάχτυλο το Φορτούλα. Του λέω πατέρα μου, γιατί τι θα κάνει τέτοια, του λέω, άστε, ρε, τελείωσε. Λέει, δεν προκαλούσε ο πατέρα μου, συγχωρεμένο. Όχι, όχι. Απλά άμα. Τελειώνει το μάτς και έρχεται το κτίνος κατά πάνω μας. Φορτούλα. Φορτούλα, το σκοτώσει τον Κιοφιτζόγλου. Τον παρακαλάει ο πατέρα μου, μπλάντεν άστονα, του λέει, άστονα. Να το δώσε μια σφαλιάρα μισό μέτρο, μαλάκα, λέει Φορτούλα. Το ζουμπά εμένα, λέει άντρα, κλαίγω, του δώσω δύο χαστούκια. Έτσι λίγο Φορτούλα. Του λέει, άστονα, ρε, μπλάντεν, άστε, δώσε το πως στην οργή. Του λέει, τι κάνεις, του λέει. Κάνεις το δάχτυλο, ωραία. Πάρε τώρα κάτι μαζί. Πάρε τώρα κάτι μαζί. Σαν το γαμπρό σου. Σαν το γαμπρό. Του λέει, το βλέπεις, το κτίνος ήρθε. Ναι, ναι, αυτός ο Καντίνας τι έκανε. Πήγαινε ο Σιρόπουλος. Φορτούλα παιδράς, χαιρετήματα Μπλάντεν. Και το γιο του ξέρω στην τράπεζα. Πολύ καλό παιδί, ο γιος του Φορτούλα. Ο Σιρόπουλος ήταν χαρτοκλέφτης. Έκλεβε στα χαρτιά με σημαδεμένες τράπεζες. Έκανε τέτοια. Έκανε τέτοιες μαγκές, να πούμε. Και πήγαινε και έκανε μαγκές, δηλαδή πήγαινε κλωτσούσε το Φουντουκίδη. Δηλαδή του λέω, Φουντουκίδης μια μίγα είναι γύρω μου. Και πήγαινε και έκανε μαγκές και κρυβόταν από πίσω μετά. Α, τέτοιες μαγκές έκανε. Τέτοιες μαγκές. Τέτοιες μαγκές. Λοιπόν, έκανε τον τζαγκό και μετά πήγαινε πίσω από τον Καντίνα. Α, και κρυβόταν από είχε τον Καντίνα ως. Όπως και πολύ γορίλα, κρυβόταν πίσω από τον Φουντουκίδη. Και το Φουντουκίδη κρυβόταν πολύ πίσω. Και αυτός ήταν δυνατό παιδί. Ο Φουντουκίδης ξέρεις ότι κρέμασε εκεί που κρεμάνε στο Καραϊσκάκι τον μπαμπά του Κυράστα. Πήγε μια μέρα ο Κυράστας να κάνει κάτι μαγκές σε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πού να καταλάβει ο Φουντουκίδης να πούμε. Και μπαίνει και ο παπάς του Κυράστα να κάνει μαγκές. Αυτός τι είναι εδώ! Και τον έβαλε στην κρεμάστρα. τον έβαλε στην κρεμάστρα μαζί με τον Κυράστα. Ρε, το κτίνος να πούμε. Δεκαετία 70 αυτά, έτσι. Ναι, ναι, δεκαετία 70. το κτίνος να πούμε. Σε πολύ φρέσκα νέα, 2018, να πούμε ότι τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, η Τσέλσι έβγαλε ανακοίνωση στο πλαίσιο του Europa League, δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση. Την Πέμπτη σήμερα, όπως είχε προγραμματιστεί, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Το λέω αυτό γιατί πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν να πάνε Λονδίνο, έτσι. Ναι, και αυτοί οι Αργιανοί τώρα sold out, 800 εισιτήρια πουλήτα έχουν. Δεν τα πούλησαν ακόμα. Δεν τα πούλησαν. Θα κάνω sold out και θα κάνω sold out. Τι ακριβά, ρε, 50 ευρώ είναι. Ναι, πέντε χρόνια έχουν να δουν. ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, 50 ευρώ είναι. Τα ακριβά έμειναν. Τι ακριβά 50 ευρώ. Τα ακριβά επειδή τελειώνει ο μήνα. Και μία είδηση η οποία θα συζητηθεί πάρα πολύ καθ' όλη διάρκεια τη ημέρα. Κατάργηση της αφαίρεσης βαθμών στους μη αδειοδοτημένους εισηγήθηκε η ΕΠΟ. Θα τα ακούν αυτά οι Ηρακλειδείς και θα βγάζουν σπυράκια. Εδώ έχουν ρίξει ομάδα, κατηγορίες, την έχουν ρημάξει, την έχουν εξαθλιώσει. Και τώρα λένε δεν πειράζει. Όταν βρήκαν, δεν θα έχουν ούτε καν αφαίρεση. Πήγανε στο αεροδρόμιο κάτι ρεπόρτερ του Ηρακλή και κάτι φίλαθλοι και βρήκαν τον Πιλάβιο. Ναι. Και τον πιάσαν στο διάλογο. Εκεί τον δέρνεις. Εκεί τον πλακώνεις. Δεν σου λέω το κάτω, τον πλακώσεις. Ναι, ναι, ναι. Κάνα δύο χασουκάκια. Κάνα δύο κλωτσιές εκεί και τα λοιπά. Ναι. Πάμε γραμμούλες. Ένα γραμμούλες. Πάρουμε δύο-τρεις γραμμούλες. Πήγαν ακόμα. Εκεί στο αεροδρόμιο. Πήγε ο Μάκης ο Ιωνίδη. Καλημέρα. Λέγε φίλε. Ναι. Έλα. Ναι, ναι, βέβαια. Όλοι αυτοί είμαστε. Λοιπόν, επειδή σήμερα παίρνουν πολλά Alzheimer τηλέφωνο, το πρόσεξα αυτό. Λοιπόν,
να θυμηθούμε τις καλύτερες σούρες στα Άρης ΠΑΟΚ. Τις καλύτερες σούρες. Σούρες. Γιατί εγώ, Κώστα, δεν θυμάμαι κάτι σούρες στα Άρης ΠΑΟΚ, σου λέω. Για πες μία. Έμπαινες μέσα. Έμπαινες μέσα, ψαχνώσουμε για τη δυτικά μετά. Να πάρουν και 5-10 τέτοιοι, έτσι. Ναι. Γιατί αυτούς είδα τώρα να παίρνουν τηλέφωνο τώρα τελευταία. Πήγα να θυμηθούν. Αλλά μάλλον ήταν πολλή ώρα έξω στα καφενεία. Αυτή που πήρα τηλέφωνο. Ήταν πολλές ώρες έξω από τα καφενεία. Το 5-1 το κάναν 4-0. Εντάξει, πέρασα και χρόνια. Μόνο η διάβγεια πνεύματος η κυρία Ντόρα που θυμήθηκε. Όλα τα θυμήθηκε. Που θυμήθηκε όλα στον κόσμο. Μόνο η κυρία Ντόρα θυμήθηκε. Κάνα λόγο που έχει φύγει από τον κόσμο αυτόν. Η άλλη θυμόταν μόνο τη συζήτηση στα καφενεία. Σου λέω πέρασα κάτι ώρες, δεν θυμόταν μετά τίποτα. Αλλά καμιά φορά στα καφενεία παραποιήσει και την αλήθεια. Τη λες όπως θες εκεί και μετά μένει στο μυαλό αυτό. Κοίτα, ο κόκκινος άμα πιει δύο ποτά τα λέει όπως θέλει. Ναι. Σπάιντερμα γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λέει. Ένας φίλος έγραψε, σας φαντάζομαι ball boy λέει Κωνσταντίνε, εσένα μαζί με τον κόκκινο. Εγώ είμαι ball boy και τούμπα και χαριλάω. Και τούμπα και χαριλάω. Και έχω δώσει και καπέλο στον Πατζιαρά γιατί το βάλαγε ο ήλιος. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Σκύλε, ναι, ρε. Ναι. Παλιά φορούσαν τα καπέλα. Φορούσαν ναι. Καπέλα ήταν ναι, 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 τα θυμόμαστε βέβαια. Ναι. Πάμε άλλους δύο τουλάχιστον, καλημέρα. Και θυμάμαι και τον Γούναρη. Άντε μικρέ, γρήγορα, γρήγορα. Είχαν ένα μηδέν. Ο Γούναρης. Άντε, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, ball boy. Πάω κάρι σε μένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονα. Κουλιανέ. Εδώ, ακούει. Θα αφήσει το χαριλάου. Δεν θα έρθω φίλε, όχι. Θα στείλει τον Ποκολόκο. Παρότι... Σπικάζε, θα κάνεις μαζί με τον Στράζαλη. Όχι, σπικάζ κάνουν οι ρεπόρτερ γιατί όπως έγινε και στην Τούμπα προχθές, ήρθε ο Στράζαλης, έκανε με τον Ζαΐρη. Να μην τους φάω, αλλιώς θα ερχόμουν. Αν και έχω προτάσει από φιλαράκια μου Αριανούς, αλλά άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα. Γιατί ρε, όχι, δεν έχει θέμα εσύ ρε. Δεν θέλω να προκαλώ καθόλου. Μπορεί ένας δεν να προκαλείς. Πεταχτεί. Ναι. Ένας να πεταχτεί. Δεν μας ευρύζεις καθόλου και εμάς τους Αριανούς. Να πεταχτεί ένας λέει ο Κουλιανός. Βρεγώ άμα πάω σε μάτς. Κουλιανέ, είσαι πάω καλά, σέβεσαι την ομάδα μου, γι' αυτό ποτέ δεν με εκνευρίζεις, να το ξέρεις. Σέβομαι όλες τις ομάδες, να το ξέρεις. Είναι αρχή μου. Δεν μου λες ρε αυτό που λέει. Μάλιστα. Εγώ έκανα πρόταση στον Ανδρώνη να πάω. Και με λέει, άστε καλύτερα, Κωστή, με γιάγια να χρυσάσεις. Εσύ, αν πας, θα έχεις θέμα. Να πρέπει να πληρώνω φυσκωτούς και τέτοιο. Δεν θα σ' αφήσει ο Χαρυπίδης να πεις μετά. Φυσκωτά, μα θέλω πάω στη θάλασσα, λέω. Άστο καλύτερα, να μείνουμε φίλοι. Εγώ τον πρότεινα τον Ανδρώνη, πριν ένα μήνα, στο λέω δημόσια. Του λέω πάρε στο εμπορικό και πες τι λεφτά μπορεί να βγάλεις να κάνω εγώ την αναμετάδοση μαζί με τους ρεπόρτερ να είμαι κι εγώ εκεί. Ναι. Να είμαι κι εγώ εκεί να σχολιάζω, ξέρω εγώ. Άστα καλύτερα εγκαστή. Σου λέει αυτά που θα βγάλουμε θα τα πληρώσουμε εις διπλού. Σε πρόσημο, ναι. Λέω γιατί το λες αυτό. Θα τα πληρώσουμε εις διπλού. Κάτσε να ακούσουμε λίγο τον Αριανό εδώ το φίλο μας. Το ψωμάκι σου είναι το Άρης ΠΑΟΚ, Κώστα. Το ψωμάκι σου τώρα. Αυτά είναι. Ψοφάς για τέτοια. Ναι, φίλε. Εγώ στην Αμερική άμα ήμουνα, θα με έστελνε ο ιδιοκτήτης στο Άρης ΠΑΟΚ. Θα σε έστελνε όντως. Ναι, θα με έστελνε. Ναι, αλλά στην Αμερική δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, δεν έχουν αυτή την κουλτούρα που έχουμε μέσα εδώ πέρα. Και είναι όλα χύμα στο κύμα, μια γάρα πάνω που θες. Γιατί αν με στείλει να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπάρχει. Ναι, δεν σταματάς να μιλήσω, ρε. Ναι, έλα γορμ, έλα, πάμε. Δεν σταματάς. Έχω και τον άλλον εδώ δίπλα. Έλα πάλι καρά μου, πάμε, για να σε ακούσω. Επειδή έλεγε ο Κώστας κάτι για 8η ή 9η θέση και αν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, να το προτιμάμε. Ναι, άκου να σου πω Κώστα. Ο Άρης θα μείνει μέχρι το τέλος ψηλά. Άλλο ρώτησα εγώ. Τι θα ήθελες, να βγεις Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ να είναι πρωταθλητής ή να βγεις ένατος και να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Αυτό ρώτησα εγώ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα σ' αρέσει εγώ να ακούσεις κόρδες. Εγώ θέλω την ομάδα μου να παίζει μπάλα καλή και να μείνει ψηλά. Που θα λοιπόν, μείνει ψηλά φαντάσου γιατί... την εικόνα που βγαίνεις εσύ Ευρώπη και πας να βγεις έξω από το σπίτι, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και έχουν κλείσει δρόμοι. Εντάξει τώρα θα όχι, αυτή την εικόνα τώρα. Θέλω να φανταστείς πλάστιδα στη φαντασία σου. Δεν θέλω ούτε, δεν να, ούτε καλά να το φανταστείς. Κατάλαβα φίλε για καλά. Ευρώπη να σε καλά δεν το θέλω να το φανταστεί. Εγώ σου λέω φαντάσου το. Ναι, ο συγκεκριμένος κύριος έχει πάνω απ' όλα το δικό. Κοιτάζει τα του οίκου του. Δεν θα δει τι θα κάνει ο γείτονας. Αλλά η εικόνα που έχει πλάσει είναι πραγματικά πολύ δύσκολη για το 85% των Αριανών. Αυτό το έχω ακούσει από Παοξή στο Ολυμπιακό Άρης 2-0 στο κύπελο. Ναι. Λέει ουφ Θεούλη μου. Πού να τους άκουγα αυτούς τους. Ναι, ναι, το ξέρω. Εγώ έχω φίλους. Δεν μπορώ τη ζαλούρα τους κόλπου, ούτε να το φαντάζομαι. Θα είναι διάσημα φρίκη. Θα σκοθώ να παραμείνω αλλού, ρε παιδί μου, για 10 μέρες. Αυτό λένε. Ισχύει αυτό. Αυτό λένε. Ναι. Και είναι και βγάζει και υγεία αυτό, έτσι δεν είναι κακό. Η σκατοψυχία βγάζει υγεία. Ναι. Δηλαδή η ψυχή σου λέει ο κόκκινο. Βρε βόδι το λέω. Ο άνθρωπος τον κατασκεύασε ο κατασκευαστής ναι. Για να έχει αυτά τα συναισθήματα. Είναι πλυντηρίων κατασκευαστής, πώς μπες. Δεν μπορείς εσύ να αλλάξεις δηλαδή το πρόγραμμα εσύ. Δηλαδή, τι είσαι εσύ θα αλλάξεις το πρόγραμμα. Ναι, έναν 20 δευτερόλεπτα λέει ο Αθανάσης. 20. Καλημέρα φίλε, ο τελευταίος.
Καλημέρα. Καλώς να. Σαβίδης FM εκεί. Όπως ο πάρει καθένας. Πώς το πει. Όπως ο θέλει ο Σαβίδης. Και θα σου πω μετά ποιος είμαι. Ναι. Δεν θα έρθει στο Χαριλάου. Όχι. Γιατί όχι ρε Κουριανέ. Γιατί θα πάει να κάνει μετάδοση ο ρεπόρτερ όπως έκανε και σε σήμερα. Θέλουμε, εσύ για Get Star σε θέλουμε εκεί. Α, με άμα με θες θα έρθω ρε φίλε, εντάξει. Ωραία, άμα να πάρω κανένα εξτραδάκι, πολύ ευχαρίσω, εγώ να σου δώσω τέσσερα. Κάτι ακόμα, πόσο πιστεύεις θα λήξει το μάτι, τι πιστεύεις εσύ σαν έτσι, δημοσιογράφος του Σαβίδης FM. Του Σαβίδη, δεν είμαι δημοσιογράφος του Σαβίδης FM. Δεν με πληρώνει κανένα Σαβίδης FM. Τι πιστεύεις αδερφέ, πες μου λίγο, τι πιστεύεις ότι θα λήξει το μάτι. 1-2. 1-2 πιστεύεις. Ναι, ναι, τη Δευτέρα μην πάρεις καμιά κατρεντερίτη. Όχι, εσύ να βγεις Δευτέρα. Εγώ εδώ με Δευτέρα ό,τι και γίνει. Εγώ τα στέλνω τα μηνύματα στο Ραπτόπουλο. Α, τα στέλνω στο Ραπτόπουλο. Με μένα μιλάς. Βρωμιάρης από το Δήμα Θεσσαλονίκης. Σε μένα μιλάς όμως. Στο Ραπτόπουλο τι. Με μένα δεν μιλάς τόση ώρα. Ναι. Άκουσε με λίγο. Αυτά τα του ποιοτικά σα. Σε περιμένουμε στο Χαριλάου με μεγάλη μας καρδιά. Και άμα θες να είμαστε μαζί κιόλας εκεί πέρα. Δίπλα-δίπλα. Θα κεράζεις και πασατέμπο, θα φάμε και σποράκι. Και popcorn θα σε φέρω. Και popcorn, μ' αρέσει. Απλά έλα να σε υποδεχτώ όπως πρέπει, όπως αρμόζεις ένα δημοσιογράφο της κοινάς. Μάλιστα. Εσύ ήρθες η Τούμπα. Εγώ. Ναι. Εγώ δεν κάνω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Α, δεν είσαι δημοσιογράφος. Τα λέμε, φίλε. Τζάμπα μάγκασης, έλα. Άστο. Είσαι τζάμπα μάγκασης. Φέτε τα 15 εκατομμύρια τα κλεμμένα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλυταράδες. Ναι. Αλυταράδες. Εντάξει, τα φάγανε τα κάλα, βγήκαν οι γιατροί, τους βγάλανε μια χαρά, κοπρόσκυλα. Και όταν πάτε και γράφετε τους ανθρώπους στη δημοτική αστυνομία. Α, έτσι αυτός, έτσι. Ναι. Να ξέρετε ότι μας χρωστάτε 15 εκατομμύρια και το υφάκι σας. Τον κόσμο. Το υφάκι σας θα είναι σοβαρό και θα είστε ευγενείς. Σωστά. Εντάξει, σκυλομούριδες. Σωστά. Άντε μπράβο. Θα είστε ευγενείς. Για γιατί 15 εκατομμύρια λείπουν από το Δήμο Θεσσαλονίκης εις βάρος μας. Όταν βγαίνετε δημοτική αστυνομία, μας φάγανε 15 εκατομμύρια. Θα είστε σοβαροί και θα είστε ευγενικοί. Αλλιώς θα τρώτε φουσλούκι. Λοιπόν, η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr. Κάθετος Vision. Μέσα από τα κανάλια της Nova Sports στη With Vision έχετε τις κορυφαίες μπασκετικές διοργανώσεις Ευρωλίγκα και Champions League, ενώ ταυτόχρονα έχετε και ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και όλες τις κορυφαίες ομάδες Super League. Πριν σας κουνήσουμε μαντιλάκι και δώσουμε σκυτάλι σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για Δελτίο Ειδήσεων, στον Γιώργο Ζαΐρη και τον Γιάννη Πάγκο, αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με ενημέρωση σέντρα. Να κεράσουμε καφεδάκι, φαγητό, μπουγάτσα, τυρόπιτες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Όλα με ένα σποτ στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης. Παλιού Σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχαναγορά και Δός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αραγέφυρα Σταυρούπολης. Να ευχαριστήσουμε Καζαμπάκα, ο οποίος ήταν βουνό στη ρύθμιση των ήχων. Cool και rap αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα!